Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Θανάση Αρσέμη στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μπρατ Πιτ του Αθλητικού Μετρόπολης, ο γιατρός Ηρακλειδέας. Καλημέρα. Την ίατρος εδώ. Καλημέρα. Ναι, μπήκε, άνοιξε. Μπήκε σιγά σιγά. Τρώνε τα σκυλιά τα φάρμακα για τις ψήλους, για πες τι να προσέχει. Εντάξει, πλέον αρχίζει την υποπερίοδος αυτό που λέμε έτσι πολύ λαϊκά. Ναι, πάει στα χώρια. Δεστιώνονται εντόμων τα λοιπά, και επειδή κάποια νοσήματα μιλούνται με τα έντομα τα συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδή. Σπουδή. Ναι. Τι σπουδή. Στην πρόληψη κάποιες νοσήματα. Ναι, προληπτική. Προληπτική κτηνιατρική, χωρίς κάποιων αντιπαραστικών αγωγών. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτή γίνεται σε μηνύα βάση. Κτηνίατρο πάνε. Στον κτηνίατρο. Άρα μην αναμένετε το φάρμακο. Και μόνοι τους μπορούν να τα παίρνουν πλέον και να τα εφαρμόζουν οι ίδιοι. Τι, να πάνε το. Μπορούν να πάνε σε χοντρεμπόριο και να ζητήσουν αυτά τα φάρμακα. Δεν απαραίτητο να υπάρχει συνταγή κτηνίατρο, να τα αγοράσουν και να τα εφαρμόσουν οι ίδιοι. Και καλά, δεν είναι ικανό να το γράψει το φάρμακο για να το πάρει. Όχι, δεν είναι όπως είναι στον άνθρωπο. Ναι. Με ασφαλιστικά συστήματα είναι πολύ διαφορετική η αγορά. Τι νομίζεις, ο σκύλος με τον άνθρωπο, τι διαφορά έχει στην Ελλάδα? Έχει ασφαλιστικό σύστημα ο άνθρωπος? Ο σκύλος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσει? Γιατί θα σου πω τώρα, νοσοκομεία δεν υπάρχουν, γιατροί στις κλινικές μόνο υπάρχουν, φιλόζοοι υπάρχουν. Δηλαδή τι θα πει ρε Brad Pitt φιλόζος? Εγώ είμαι φιλόζος όντως. Βρίσκω ένα σκυλάκι στον δρόμο, θυμάσαι μια γάτα που βρήκαμε που πέθανε? Ναι, εντάξει, χτυπημένη. Ναι, αν είχε πιθανότητα να ζήσει θα την παίρναμε. Άμα χρειαζόταν να βάλουμε λεφτά εσύ τι λες, εγώ δεν θα βάζα, θα βάζα. Θέλει όμως εξειδικευμένο κέντρο γιατί... Ναι ρε παιδάκι, μ' άκου τώρα τη διαφορά. Γιατί ο σκύλος και το ζώο είναι καλύτερα σήμερα από ότι ένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Περπατάω στον δρόμο, βλέπω ένα γατάκι. Νιάου, 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 έχει ποδαράκι τα λοιπά. Το τραβάω να πούμε, το πάω στο γαζινάκο. Πόσο κάνει ρε γαζινάκο, βάλει μια πλάτη να πούμε 30 ευρώ. Κάνω το 15, 18, ξέρω εγώ, 25, 22. Άντε, ξέρω εγώ, αν το κάνουμε το γατάκι καλά. Άμα το γατάκι γίνει καλά, λέμε και στο ραδιόφωνο, ρε παιδιά, χαρίζουμε ένα γατάκι. Το παίρνετε το γατάκι. Θα βρεθούν 10 νοματέοι. Δεν το πάρουν το γατάκι. Για συντροφιά είναι. Πε ότι βρίσκουμε στον δρόμο ένα τύπο πεταμένο στον δρόμο. Που να ψωμολυσάγει, να έτοιμο να πεθάνει. Γιατί τι θα πάμε? Θα τον πάμε στον κτηνίατρο? Αν τον πάμε στον κτηνίατρο μπορεί να ζήσει. Αν τον πάμε στο νοσοκομείο, σίγουρα δεν θα ζήσει. Σίγουρα. Ανατρεπτικός είσαι. Δεν είμαι ανατρεπτικός, είμαι λογικός. Το σύστημα υγείας πλέον βιώνει και τα καλύτερά του. Δηλαδή άμα πας έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο και ένα σκύλο στο κτηνίατρο, ποιο θα ζήσει? Εντάξει. Τι εντάξει? Θες να πεις δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους νοσοκομιακούς γιατρούς ή από τους... Όχι, εγώ δεν κατηγορώ τους γιατρούς. Βρίσκω ένα σκύλο. Το δεις επαρκές. Ναι ρε παιδάκι μου. Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο χάλια. Δεν είμαστε και Αμερική. Τι να είμαστε Αμερική? Στην Αμερική όπως έχει λεφτά έχει και υγεία. Γιατί εδώ δεν είναι έτσι το ίδιο? Πρακτικά σε όλη τη γη είναι έτσι. Ναι. Ο έχουν χρήμα είναι αυτός που έχει και μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας. Λογικό, δεν είναι ο καπιταλισμός της υγείας. Τι να κάνουμε. Έτσι. Όποιοι κινηθούν φτωχοί. Οπότε λοιπόν, βρίσκεις ένα σκύλο στον δρόμο χτυπημένο, όλο και κάποιος φιλόζωος θα τον πάρει στο σπίτι, θα τον περιφροντίσει. Άμα βρεις άνθρωπο στον δρόμο πεταμένο, σίγα μην ασχοληθείς. Θα ασχοληθείς, εντάξει. Με τίποτα. Εσύ τι πιστεύεις, αν δεν είναι δικός σου άνθρωπος, θα ενδιαφερθείς? Βέβαια. Τι βέβαια. Θα δεις την κάρτα, θα καλέσει το ΕΚΑΠ. Θα καλέσει το ΕΚΑΠ. Γιατί να μην το βάλεις? Θα έρθει το ΕΚΑΠ. Θα έρθει ο ψηλός και ο κοντός, αυτή είναι τρομερή. Θα γίνει διακομιδή. Αυτό άμα γίνει διακομιδή πάει. Θα γίνει σε κέντρο υγείας, θα γίνει σε νοσοκομείο. Αυτό άμα μπει στο νοσοκομείο πέθανε, πάει. Δεν υπάρχει ελπίδα. Εσύ τι λες, υπάρχει? Υπάρχει. Μικρή. Μεγάλη. 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 Γιατρός, εσύ κάτι ξέρεις παραπάνω. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Μα εδώ έχει για τους ανθρώπους γενώσιμα, ενώ για το σκύλο δεν έχει. Έχει γενώσιμα. Δεν έχει. Έχει γενώσιμα και ναι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα σκεύασμα το οποίο θεωρητικά είναι το αυθεντικό, ναι. Και υπάρχουν πλέον και κάποια άλλα τα οποία είναι πιο φθηνά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έτσι είναι και η αγορά των κλινικών φαρμάκων πλέον. Ναι. Έχει ανοίξει. Ναι. Για μένα είναι σωστό. Δεν μοιάζει. Δίνεις επιλογές στον άνθρωπο. Στη δουλειά υπάρχουν οι ιατρικοί επισκέπτες. Οι ιατρικοί επισκέπτες για τα κτηνιατρία υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν και εκεί. Ακόμα δεν έχει δομηθεί μια ανάλογη υπηρεσία. Όμως δεν υπάρχει και ψυχολόγος για το σκύλο και τη γάτα. Αυτό το αναλαμβάνει ο ίδιος ο κτηνίατρος. Ναι, κάνει και τον ψυχολόγο. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν υπάρχουν μοντέλα επικοινωνίας για να αφομοιώσει αυτά που σου λέει το ζώο. Εντάξει, δηλαδή έχει πολύ αυτό που λέμε. Ένα ζώο με ένα μέσο Έλληνα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά?
σε επίπεδο κατανόησης και επικοινωνίας. Επικοινωνία, για την επικοινωνία σε μιλάω. Δεν ξέρω, αυτό το κρίνει ο κόσμος, θα μας πει και ο ίδιος ο κόσμος. Αλλά έχει πολύ αυθαιρεσία να πεις ότι κάνω τον ψυχολόγο του ζώου. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες παγιωμένες συμπεριφορές και άμα δεις κάποια διαφοροποίηση σημαίνει ότι κάτι υπάρχει από πίσω. Ναι. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και διαταραχές της συμπεριφοράς στα ζώα, ναι, οι οποίες έχουν μάλλον κατά βάση νευρογενή αιτιολογία. Ναι. Αλλά εντάξει. Πάντως μπούλινγκ στο σχολείο δεν τρώνε. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν. Λέγε ρε γιατρέ, τι κάνεις, για πες μου τα νέα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, την επικαιρότητα να πούμε. Έχουμε χοντρή επικαιρότητα. Εντάξει, και στο πολιτικό το κομμάτι και στο αθλητικό υπάρχει επικαιρότητα η οποία τρέχει. Ναι. Είναι η κλασική περίοδος λίγο πριν τις αποκρύες, πριν το καλοκαίρι. Μόλις πιάσει το καλοκαίρι θα σταματήσουν τα πάντα. Λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Αν έρθει το ΕΚΑΒ και του κοβαλάνε αυτοί οι λίγοι τραυματοφιωρήσει τη Λάρισα, χέστο λέει το θέμα. Θυμάται το μάτς Λάρισα εργοτέλη. Ναι, βέβαια. Εκείνο τη μεγάλη τραυματοφιωρή, ναι, αλλά αυτό δεν είναι ΕΚΑΒ, ήταν έτσι πάει ΑΕΛ προσωπικό. Βάλτε ΕΤΕΝΑ λέει ένα. Καλημέρα, βάλε ΕΤΕΝΑ. Κάτσε, αγόρι, τι στο διάλογο έχει ΕΤΕΝΑ. Λέει για το, για το Boca River. 2-1. Όχι, όχι. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλάει για την αντιπαλότητα μεταξύ River και Boca. Ναι. Καλό είναι να το. Είναι το super κλασικό. Όχι, ρε, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι το μεγαλύτερο. Καλά, καμία σχέση το Boca River σαν αντιπαλότητα με ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μην συγκρίνουμε τώρα αντιπαλότητες. Είναι από τις κορυφές. Αν και για μένα προσωπικά η κορυφή, αν και έχει ατονίσει, είναι το Old Firm ή το Match Glasgow Rangers Celtic. Κοίτα κόσμο, κοίτα κόσμο, κοίτα κόσμο. Στο Monumental, εκεί που πήρε η Αργεντινή του Σεζότη το Μουντιάλ. Το 78? Ναι, ναι, ναι. Το Μενότι? Ναι, ναι. Το γήπεδο της River είναι. Ναι, ναι, ναι. Πω. Χωράει μια εκατοστάρα αυτό. Αυτό γύρω στο 80.000. Το είναι το κουλιανό, δεν γυρίζει πανηγυρίζει. Είναι ο παδί της Boca. Μποκατζούν, ναι. Εκτός έδρας πανηγυρίζουν. Το ντέρμπι του, ναι, του Buenos Aires. Ναι, Buenos Aires, Νέα Υόρκη. Λέγε ρε φίλε. Τι να πούμε. Στα πολιτικά, για πάμε λίγο έτσι, να τα χωθούμε. Υπάρχει τώρα αυτό η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η οποία δημιουργεί αναταραχή στους κυβερνητικούς κύκλους. Είσαι υπέρ ή κατά. Τώρα τι να σου πω, είμαι άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάντα στις δημόσιες επενδύσεις και στο δημόσιο έλεγχο, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας του νερού. Ναι. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά, να περάσουν ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί? Τι θα με χαλάσει εμένα αν η ΔΕΗ, αν η ΔΕΗ ας πούμε πάει σε ιδιώτη χέρια? Τι θα με χαλάσει, τι θα με κάνει? Δηλαδή εγώ σαν καταναλωτής ρε παιδί μου, τι έχω να χάσω ή τι έχω να κερδίσω? Δεν έχει τις υποδομές ο ιδιώτης, δηλαδή και πάλι θα νοικιάσει από το δημόσιο το δίκτυο. Ναι, ναι. Πώς θα παράγει ο ίδιος ενέργεια? Ναι, έτσι λες. Μας διανέμει την ενέργεια, νοικιάζει το δίκτυο. Επιδοτήσεις από πίσω, υπάρχουν σκάνδαλα. Μην νομίζεις ότι η ιδιωτική οικονομία είναι ένας παράδεισος. Είσαι κατά δηλαδή? Εγώ πάντα είμαι υπέρ του δημόσιου. Τα αεροδρόμια, εννοείται, εννοείται. Να ξεπουληθούν οι ΟΗΘ, να ξεπουληθούν. Δεν θα ανασάνει ο τόπος από μείωση δημοσίων υπαλλήλων. Απ' την άλλη μεριά. Δεν σημαίνει το δημόσιο να πάρει τα κακό. Ναι. Τώρα τα λες εσύ γιατί είσαι στο δημόσιο. Όχι. Όχι. Γιατί το λες? Το να υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος και ειδικά στους κέριους τομείς όπως το ενέργεια. Δεν θέλω ιδιωτικό. Αυτό δεν γίνεται σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, είναι το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει. Την αστυνομία, γιατί δεν θέλω ιδιωτική. Γιατί? Είναι κρατικός μηχανισμός. Ναι, ναι, παιδί μου, γιατί? Υπάρχουν ιδιωτικοί αστυνομικοί. Ναι, ναι. Υπάρχουν. Ναι, πολύ ωραία. Detectives, securities. Υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχουν. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ λέω ρε παιδί μου, σαν πελάτης, αυτό ρωτάω. Τι έχω να κερδίσω, τι να έχω να χάσω, ρε παιδί μου, αν ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Δηλαδή θα πρέπει να μας κάνει όχι μόνο τη διανομή, αλλά και την παραγωγή ενέργεια σου ιδιώτης. Κάποτε ήταν η Τράπεζα Εθνική, έτσι. Μετά ήρθε η Αλφα Μπανκ, ήρθε η Ντούρο Μπανκ, ήρθε η Μπούρο Μπανκ κτλ. Εγώ, άμα έχω λεφτά ή δεν έχω λεφτά, ή θα με φουκαράσει πλούσιο. Το λες πολύ απλοϊκά αυτό. Για να το καταλάβει και ο κόσμος, ναι. Δηλαδή στο κομμάτι του νερού. Δηλαδή τι θα με προσφέρει λιγότερο ένας ιδιώτης, ας πούμε. Θα μου ακριβεί το νερό, τι θα με το κάνει, θα μου το κάνει. Εντάξει, όλα είναι θέμα ρευστότητας. Αυτό είναι. Το κράτος. Ναι. Έχει από πίσω ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο μιλάω, έχει ρευστότητα. Εγώ σου μιλάω σαν πελάτη. Το κράτος έχει σταθερά έσοδα. Ένα κράτος, ένας κρατικός μηχανισμός έχει σταθερά έσοδα. Ναι. Πού είναι τα φορολογικά. Ναι. Πρώτα πράγμα, ο στόχος ενός αριστερού, όπως είμαι και εγώ. Τι είσαι εσύ? Ναι, αριστερό. Είναι ο έλεγχος της οικονομίας και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Μάλιστα. Έτσι ώστε αυτά τα χρήματα τα οποία θα μαζευτούν από τον κόσμο να αποδοθούν σε κοινωνικά έργα, όπως είναι η ίδρυυση, το νερό δηλαδή, όπως είναι η ενέργεια. Αφού τα κλέβανε όμως οι παλιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν είναι το αν το ελέγχει το κράτος ή ο ιδιώτης την ενέργεια, το νερό. Δώσε μου μια λύση. Εγώ σαν πελάτης, τι έχω να χάσω? Σαν πελάτης. Αν έχω το νερό αυτό και το ρεύμα μου, ιδιωτικό. Τι έχω να χάσω? Και την τηλεφωνία μου ιδιωτική και την ασφάλειά μου ιδιωτική και τα λοιπά. Το βλέπεις αποσπασματικά. Το βλέπω σφαιρικά. Σφαιρικά. Σαν πελάτης. Σαν πελάτης. Ναι.
Μην το βλέπεις μόνο ως πελάτης. Θα βλέπεις ρε παιδί μου ότι. Αυτός που ακούει ραδιόφωνο. Εσύ τι κράτος ζητάς. Τι κράτος ζητάς. Θα σου πω. Πάει στην Ε3. Τι παροχές από το κράτος. Ήταν η κρατική τηλεόραση. Ήταν το κρατικό ραδιόφωνο. Μετά βγήκαν ραδιόφωνα και τηλεόραση. Η ενημέρωση ναι. Δεν είναι ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας. Δεν είναι. Ένας τώρα που δεν είναι. Δεν αλλάζει την ποιότητα ζωής σου του να μην έχεις. Δεν με απαντάς. Υπάρχουν κάποιοι τομείς της οικονομίας που δεν μπορεί να υπάρχει ιδιωτικός παρεμβατισμός. Ιδιωτικό οκταίο. Πάω εκεί. Άλλο αυτό. Εντάξει, ενέργεια, εντάξει. Νερό, παιδεία, αστυνομία κλπ. Δεν μπορεί να υπάρχει ιδιωτικός παρεμβατισμός. Παιδεία. Τι να την κάνω εγώ την παιδεία, αφού το. Τους δίνεις το δικαίωμα να μπαίνουν μέσα ιδιωτικοί φορείς. Κάτσε, okay. Ρε, μισό λεπτό. Δηλαδή το παιδί μου για να μάθει γράμματα πρέπει να τα πληρώσω πάλι. Δεν πάει, πάει φροντιστήριο. Για να μάθει κάτι παραπάνω. Τι κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω που μαθαίνει από το κράτος. Θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο. Αν δεν πάει φροντιστήριο, μπαίνει. Ναι, ο Αϊνστάιν είναι, μπαίνει. Μπαίνει. Παπάρια μπαίνει. Άσε με τώρα που μπαίνει. Μπαίνει. Πώς δεν μπαίνει. Αγγλικά κάνουν στο σχολείο. Πώς δεν κάνουν. Μαθαίνεις αγγλικά στο σχολείο. Γιατί πας έξω και κάτι. Η δομή φταίει. Πώς είναι η τάξη. Πολύ άριθμη. Μαθηματικά μαθαίνεις στο σχολείο. Πώς δεν μαθαίνεις. Και γιατί πάει φροντιστήριο άλλο. Βλάκας είναι. Είναι η δομή του σχολείου. Ποια δομή, τάξη. Υποδομή ρε το παραμύθι. Ιδιωτικά τα πάντα. Φταίει και ο μαθητής βέβαια. Η νοοτροπία του κόσμου είναι. Ναι, ωραία. Βασικά είμαστε ένας κακός λαός. Δεν μου λες. Άκου, ας πω, το αθλητισμό. Το παιδί στο σχολείο δεν θα πρέπει να κάνει δωρεάν. Εννοείται. Να κάνει γυμναστική. Να δούνε άμα κάνει καλό στην μπάλα, στο μπόξ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ κτλ. Τώρα άμα πάει ένας πατέρας για να μάθει το παιδί του άθλημα, κολύμπι. Κλείσαν οι πισίνες τα πάντα. Δεν πρέπει να πληρώσει. Γιατί να το κάνω εγώ το δημόσιο. Το έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά το φορολογικό σύστημα. Τι με νοιάζει για να υπάρχουν κοινωνικές παροχές. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ την ουσία κοιτάω. Σαν πελάτης εγώ. Άμα κλείσει ΔΕΗ. Τα πολύ κοινικά. Άμα κλείσει ΔΕΗ. Επιδερμικά. Τι πρόβλημα θα έχω. Ο Φωτόπουλος θα έχει πρόβλημα. Εγώ τι πρόβλημα θα έχω. Τι το πρόβλημα. Το λες γιατί αναφέρεις σε μια μικρή μερίδα συνδικαλιστών. Οι οποίοι έχουν προνόμια τεράστια. Δηλαδή εγώ έχω. Δεν σημαίνει ότι. Έχω φίλους που δουλεύουν στη ΔΕΗ. Και τι έγινε. Θα έρθει ο ιδιώτης και θα δουλεύουν για τον ιδιώτη. Γιατί φοβούνται. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ιδιώτης θα βελτιώσει την ποιότητα του παροχή της υπηρεσίας. Τι θα κάνει. Θα βελτιώσει. Όχι, θα την κάνει χειρότερη. Μπορεί και να την κάνει χειρότερη. Τρίχες. Εγώ πιστεύω μπορεί. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα νοικιάζει δίκτυα από το κράτος. Αυτό θα γίνεται. Μια δοσοληψία ιδιώτη και κράτος θα ξαναγίνει. Λες, βέβαια. Άμα είναι. Μην το βλέπεις αποσπασματικά και επιδερμικά. Μας λέει καλημέρα ο 17-12 από τις ασπρόμαυρες γειτονιές της Κασάνδρου. Ωραία πράγματα. Μπράβο του. Λοιπόν, διάβασε το ακριβώς όπως το γράφω. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε ένας με 30 χιλιάρικα γιατί σκότωσε το σκυλί του στο ξύλο επειδή κατουρούσε. Τι λέει. Τι αγάπη. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι δεν ξέρω. Αγαπάτε τα, ρε. Αγαπάτε τα. Σκότωσε το σκυλί του γιατί κατούρισε. Εντάξει, δολοφόνηση 30.000 ευρώ πρόστιμο. Καλά να πάθει, αυτό προβλέπει η νομοθεσία. Να δολοφονούσε την πεθερά του, λίγο πριν. Δεν πήγε φυλακή. Ναι, και τι να πάει φυλακή. Το να πληρώσει είναι χειρότερο. Εντάξει, είναι φυλακή πιο επώδυνο. Κάθεσε, φυλακή κάθεσε μια εβδομάδα. Άμα είσαι και μεγάλο σε ηλικία, δεν σε κάνουν και σεξ. Σου λέει το γέρο τι να τον κάνουμε. Αν πάει ο Μπρατ Πίτ, θα τον περιμηθούν στη φυλακή. Εντάξει. Εμάς τι να μας κάνουν. Κάθεσε τζάμπα, τρως τζάμπα πίνεις. Οπότε να μιλάμε. Μαθαίνεις και κόλπα να πούμε, βγαίνεις αϊτονίσια. Απλά ζητάνε η έξω, ναι. Οι θεσμοί όπως λένε να γίνει η δυτικοποίηση. Ξέρεις τι παρασυγχώγω στις αδερφές. Στον τομέα της ενέργειας. Για βάλτο. Ξέρεις τι παρασυγχώγω στις αδερφές. Ο Μπρατ Πίτ το λέει. Καλοκολοπετσωμένος πασόγκος είναι ο Βασιλάκης. Αδερφός, πασοκάρα ρε. Λέω αεξής από την Καστοριά. Μεγάλο, θα τον ακούσουμε μετά. Ήθελα να τον ακούσω στην προηγούμενη εκπομπή για το παλαιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Εγώ αυτό θέλω να τον γνωρίσω για τον άνθρωπο. Ξέρεις τι έργα. Θα πάμε Καστοριά. Πού να πάμε Καστοριά. Έλα, αφού δεν μπαίνει ποτέ στο αυτοκίνητο. Τώρα που ο Ηρακλής πέφτει, δεν θα πάει και καμιά Καστοριά. Στο αυτοκίνητο μπαίνω. Στο πλοίο μπαίνω. Στο τρένο μπαίνω. Στο αεροπλάνο δεν μπαίνω. Στο πούλμαν μπαίνω. Τώρα που έχει γίνει σε Καστοριά, μια μισή ώρα απόσταση με το αυτοκίνητο. Μόνο. Τόσο είναι. Τόσο είναι η Καστοριά. Σιγάρι, τι μια μισή ώρα. Άντε δύο με ελαφριά οδήγηση. Τι, πόσο με Πόρσε θα πας, τι. Και με το Πούντο. Δεν κάνω παραπάνω από μια μισή ώρα για Καστοριά. Και πόσο τρέξει εκεί. Μια ώρα μέχρι την Κοζάνη που δεν μπαίνει μέσα στην πόλη τη Κοζάνη. 85 άλογα κάνει μια ώρα. Σοβαρά. Τόσο κάνει. Άμα πας με 130-140. Πας με 140. Πώς δεν πάει. Δεν το λυπάσαι το βουκαριάργο το αυτοκίνητο. Καθόλου. Δηλαδή, αν εσύ με το Πούντο με 85 άλογα πας 140, ο Πέλκας πάει 260 άλογα να μην πάει με 210 και τον κατηγορούν να πούμε. Γιατί είμαστε κακός λαός. Γιατί. Ζηλεύουν που δεν έχουν Πόρσε.
Όχι, ρε, 942. Είμαστε κακός λαός γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε μόνο δικαιώματα και καμία υποχρέωση. Θανάση Καβάλα, γιατρέ, παρακαλώ να μας εξηγήσεις γιατί είμαστε κακός λαός. Νοοτροπία είναι ότι πιστεύουμε ότι όλοι μας χρωστάνε και δεν χρωστάνε πουθενά. Όχι, όχι, ξέρεις τι είναι. Είναι αυτό το αφιψηλού του Έλληνα. Ότι ο Έλληνας νομίζει ότι αυτός ξεκίνησε τον πολιτισμό. Καλά, πέρα από αυτό. Ναι, σε αυτή τη φελάδα που έχει ο Έλληνας. Ότι είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους. Είναι μια φελάδα αυτό το πράγμα. Πάντως, αυτή η φελάδα. Τον διακρίνει τον όσοι ποινικοποιούν. Ξέρεις, εγώ είμαι Έλληνας, εγώ τον πολιτισμό. Όσοι, όσοι ποινικοποιούν το δημόσιο τομέα γενικότερα στην οικονομία, δηλαδή και τους δημοσίους υπαλλήλους, συλλήβδιν τους κατηγορούν. Δεν λέμε αυτό. Λέμε, αν... Ο ιδιωτικός τομέας με τη μία απόδοση λοιπόν, φορών έχει βάλει την ελληνική οικονομία μέσα. Η τρένο σε τι έγινε, ιδιωτικοποιήθηκε. Ιδιωτικοποιήθηκε. Πέσανε τιμές των εισιτηρίων. Πέσανε. Όχι. Όχι. Πάω πιο γρήγορα εγώ. Όχι. Και πόσο. 6 ώρες και παλιά πήγαινε 4,5 με τον Με τον Έολο. Το 2000 πήγαινε 4,5 ώρες στην Αθήνα. Μάλιστα. Δεν πήγαινε. Αλήθεια είναι. Ναι. Η εταιρεία είναι κερδοφόρος τώρα. Αποδίδει φόρο στο κράτος. Τι αποδίδει. Δεν αποδίδει φόρο στο κράτος. Το ξέρουμε αυτό. Το εισιτήριο θα πάρει 5 ευρώ, ξέρω εγώ, το 1 ευρώ πάει στο κράτος. Δεν αποδίδει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να. Πώς δεν αποδίδει. Εντάξει, αποδίδει. Δεν αποδίδει. Είναι σίγουρο αυτό. Ο ΑΣΤ. Τι είναι, ιδιωτικός. Υπάρχει κρατική επιχορήγηση. Υπάρχει. Για να είναι μειωμένο το εισιτήριο. Γιατί να είναι μειωμένο το εισιτήριο, για να υπάρχει κρατική επιχορήγηση. Τελικά τι είναι, ιδιώτες ή κρατική. Γιατί το να μεταγεννηθείς με χαμηλό κόστος και γρήγορα μέσα σε μια πόλη, σε ένα αστικό ιστό, είναι μια κοινωνική παροχή. Μάλιστα. Λες, δεν δουλεύουν άνθρωποι που ζουν στο Κορδελιάκο, δουλεύουν χαριλά ή ανάποδα. Βέβαια. Να μην έχουν μια γρήγορη μετακίνηση και φτηνή. Φυσικά ναι. Και για να έχουν μαζική μετακίνηση για να μην πνιβάρει το περιβάλλον με ρήπους. Δηλαδή, να παίρνει το αυτοκίνητό του. Πόσο θα πήγαινε το εισιτήριο. Παραπάνω από όσο είναι τώρα. Για να είναι βιώσιμο. Ναι, για να είναι βιώσιμο. Πολύ περισσότερο. Εσύ τι λες ότι δηλαδή, άμα είναι το εισιτήριο τόσο σε ένα ιδιώτη μπαίνει μέσα, λες. Εντάξει, θα βρει τον τρόπο να βγάλει κέρδος. Τον Παπαντονίου ρώτα που χάρισε τα χρέη στον ΟΑΣ Αθηνών. Στον ΟΑΣΑ. Στον ΟΑΣΑ, ναι. Τον Παπαντονίου ρώτα. Τον Πρικοθύρα. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Το λύσαμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω την παράθεση. Εντάξει, δεν θα είναι την παράθεση. Είναι αντιλήψη καθαρά. Τι? Στο πώς λειτουργεί μια οικονομία. Ναι. Όσο πιο πολύ έλεγχο έχει μια οικονομία, ναι. Τόσο πιο εύκολο είναι να ξέρει το τι γίνεται. Και να μην υπάρχει κρυφός πλούτος. Το Σόρα, τη μάπα του, πώς την δίνεις, το Σόρα. Αναξιόπιστη. Γιατί αναξιόπιστη. Ούτε καν ασχολήθηκα με το Σόρα. Όσα έχει πει θεωρώ ότι είναι αφαιρέσει. Δηλαδή η μούρη του Τσίπρα με τη μούρη του Σόρα. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχει. Ας κάνει κόμμα και σκατεύει να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ξέρεις ότι μαζεύτηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα θέατρο κάτι οπαδοί του Σόρα λέει. Ας κατέβει, εντάξει. Το μόνο εύκολο. Αν ακούει κανένας οπαδός του Σόρα να μας τηλεφωνήσει να μας πει. Να μας πει ποιο είναι το αφήγημά του. Εμείς σαν εκπομπή είμαστε δημοκρατικότατοι. Εννοείται. Και δεν είμαστε σαν τον Χατζηνικολάου. Πω ρε φίλε. Είμαι σε ένα μαγαζί εδώ στην Πορφύρα. Πάω να δω την κυρία Μέρεφ, έκανα ψαράκι το απόγευμα. Και λέω βάλε τηλεόραση να δούμε ειδήσεις. Και βάζει αντένα. Και είναι από τη μια μεριά Χατζηνικολάου, πιο κρύο και από τον Παγετώνα. Αντένα αυτό. Αντένα. Πιο κρύο και από τον Παγετώνα. Και έχει βγάλει τον δικηγόρο τη γυναίκα του Σόρα. Πιο κρύο και από τον Βόρειο Πόλο. Και να λέω τώρα στην κυρία Μέρη, ποιο από του δύο είναι ο πιο. Κρύο. Λάκα. Ναι. Ο αριστερά ή ο δεξιά. Στημένοι οι άνθρωποι δηλαδή. Όχι ρε φίλε. Όχι, ρε, αυτό... φίλε. Όχι ρε φίλε. Δεν παίζονταν. Και από την άλλη μεριά, καθόλου ουδέτερο ο Χατζηνικολάου, πάει να βγάλει απαταιώνα τον Σόρα. Κάτσε ρε φίλε. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο, να πει ό,τι θέλει. Τον έκοβε, τον έκανε κτλ. Να, Πέτρος Γαϊτάνος. Ξεκινήσαμε. Το Πάσχα πλησιάζει. Ο ναι. Ακάθιστος ύμνος. Με τον Γαϊτάνο. Με τον Γαϊτάνο. Αυτός ο Γαϊτάνος δουλεύει. Αυτός ο Γαϊτάνος δουλεύει μια εβδομάδα το χρόνο και οικονομάει να πούμε τα άντερά του. Μπράβο του. Μια εβδομάδα. Έξυπνος είναι. Άμα κατεργηθεί το Πάσχα, θα ψωμολισάξει τη σπήρα ο Γαϊτάνος και θα τρώει από τα σκουπίδια σαν τον Παπαθανασάκη με τον Βίτσικο. Μια εβδομάδα το χρόνο δουλεύει. Βρίσκει να φάει ο Παπαθανασάκης. Ε? Βρίσκει, ξέρουμε τι κάνει. Πού ναι, ζει, πού δραστηριοποιεί. Στο Χαλάντρι λένε. Όχι, στο Τζαβέλα είναι και με τον βοηθάει. Πού, στο Βίρονα. Στο Βίρονα σε μια ταβέρνα εκεί είναι μια ξαδέρφη του τερματοφύλακα του Πάου του Τρίτου. Του, δεν το κλείνει το μαγαζί. Βελίδι. Νομίζω κλείνει το μαγαζί την Παρασκευή. Λουκέτο και στο τέλος χρονιάς. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι την έχει πέσει στον Μυτιλινέο και τον ταΐζει ο Μυτιλινέος. Ανθρωπιστικά, όχι για τον Ηρακλή να έχει διάδοχη λύση. Ο Παπαθανασάκης έτσι πια να μοιάζει. Σαν φυσιογνωμία. Ναι, ποιο έργο. Ποιο έργο. Και είναι ίδιο ο Γκιονάκης στο 3 και 13. Αξίριστο, ατιμέλητο. Με Νίκο Σταυρίδη. Δεν θέλει, πάει στο σπίτι του Σταυρίδη και ζητάει λεφτά. Και το παίζει γουρλή. Καλά, είναι γουρλή και το κρατάει ο άλλο. Τι ωραίε.
Με τη συστή μου. Διάλειμμα, ρε φίλε. Όχι, ρε. Μετρόπολης 95,5. Brilliant for Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα, κλειστή, στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα, στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάποιοι λένε εδώ πέρα. Κάτι θα διαβάσουμε. Ραπ ιδιώτες πήραν την εθνική οδό και πληρώνουμε υπέρογκα διόδια. Άντε να πληρώνουμε ΔΕΗ και νερό φουσκωμένους λογαριασμούς, λέει ο φίλος. Ναι. Δεν έχει άδικο. Ναι, και 40 χρόνια πληρώναμε φόρους και δεν έγινε ποτέ η εθνική οδός. Μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Ποτέ. Το πώς 40 χρόνια πληρώναμε χωρίς να γίνει εθνική οδός. Δεν κατάλαβα. Τώρα που ανοίγουν, διάβασα σήμερα στο άρθρο του Ταμπούρη του Δημήτρη, του φίλου μας εδώ και συναδέλφου και εξαιρετικού ανθρώπου. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, πότε είναι, θα έρθει ο Τσίπρας να εγκαινιάσει το καταραμένο κομμάτι του. Δηλαδή, να πω κάτι. Αγοράζουν θεωρητικά ιδιώτες τη ΔΕΗ. Παίρνουν έτοιμο το δίκτυο. Ναι. Δεν πληρώνουν για την εγκατάσταση δικτύου. Ναι. Έτοιμο ήδη. Ναι. Από τα λεφτά του Ελλήνα φορολογούμενου. Ναι. Το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ναι. Παίρνουν έτοιμα τα εργοστάσια παραγωγής. Ναι. Και απλά διαχειρίζονται το κέρδος. Ναι. Όχι ρε. Στα ίσια στο λέω. Πάει τελείως. Δηλαδή παίρνει άλλος έτοιμα χωρίς να έχει κάνει την παραμικρή επένδυση για να κερδοσκοπήσει. Όχι, ρε, εγώ το λέω στα ίσα. Ο 239 λέει. Μην είμαστε τόσο ρηχοί στη σκέψη. Οι Έλληνες είμαστε κακός λαός. Γιατί κάτι γιατροί κάνουν οικονομικές αναλύσεις και εμείς που ασχολούμαστε με την πραγματική οικονομία αυτοκτονούμε. Ο δίδεν Ηρακλειδέας. Για μένα η οικονομία είναι η τέχνη του φαντάσματος, του νοητού, όπως είναι το χρήμα. Ναι. Δηλαδή η έννοια της αξίας είναι κάτι τεχνητό, δεν είναι αντικειμενικό. Δεν μετριέται, ναι, φίλε μου. Ναι, Εγώ αμφισβητώ την οικονομική επιστήμη. Εντάξει, υπάρχει πάντα οικονομία, ναι, αλλά δεν μπορώ να τη δώσει αυτό που λέμε συγκεκριμένη δομή. Ναι. Είναι μια αυθαίρετη προσέγγιση των πάντων. Ναι. Δηλαδή, δανείζει από την τράπεζα ένα, θεωρητικά, και είπα το κάνει με τον τόκο κάτι παραπάνω, το οποίο είναι ανέφικτο. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι όλα παράγωγα, είναι φούσκες του μυαλού επινοήσεις. Μάλιστα. Όλα τα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Παραμύθια. Παραμύθια. Έχεις ανάγκη από οικονομία, ναι, αλλά η αξία σου λέει δεν έχει, αντικειμενικότητα. Ναι. Προσπαθείς να τη δώσεις αντικειμενικότητα, αλλά δεν μπορείς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το είπες. Έτσι. Τι να κάνουμε. Είναι επιστημονικοί φορείς οι οποίοι έχουν μια αντιπαλότητα τόσο ή άλλως. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Εσύ μιλάς τώρα σαν λογικός ή σαν αριστερός? Σαν λογικός άνθρωπος, άνθρωπος που έχουν επιστημονική συνείδηση. Αν και... Πάνω απ' όλα αυτό υπάρχει, ναι, επιστημονική συνείδηση. Ναι. Αν και στο διάλειμμα, τι μου έλεγε.
ότι τα πάει μια χαρά ο Τσίπρας. Ναι. Το μαγαζί το πάει όπως πρέπει. Δηλαδή... Χρεοκοπημένο το παρέλαβε, το πάει σε καλύτερα νερά. Α, παρέλαβε το χάος, λες. Το χάος παρέλαβε. Ναι. Δεν σου προκαλεί αντιπάθεια ο Τσίπρας. Όπως λένε ορισμένοι κτλ. Όχι φυσικά. Και πιστεύεις ότι ο λαός, ας πούμε, δεν έχει λόγους να τον αντιπαθήσει. Όχι. Αν και είπε ψέματα. Καλά, όλοι για να πάρουν ψήφο. Στις εξαγγελίες του, ας πούμε. Ναι. Όλοι θέλουν να τάξουν κάτι, γιατί το αυτάκι του ψηφοφόρου θέλει υποσχέσεις. Ναι. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Λες δηλαδή ότι τον Έλληνα που είναι λαμόγιο, αν του πεις την αλήθεια. Όχι ο Έλληνας απαραίτητα, όλοι είναι έτσι. Ναι, αν του πεις την αλήθεια προεκλογικά, δεν πρόκειται να σε ψηφίσει. Όλοι θέλουν το εύκολο. Θέλουν ψέματα να ακούν. Εννοείται. Και αν ακούσουν τα ωραία ψέματα και επικοινωνιακά, ψηφίζουν. Εννοείται. Τα ξεχνάνε με τα τέμπορ. Μάλιστα. Αλλά λες ότι είναι βλάκες αυτοί που ψηφίζουν. Βλάκες. Εντάξει. Μα η δημοκρατία έτσι πως είναι δομημένη, ναι, έχει ελαττώματα. Έχει ελαττώματα. Αφού είναι πολυπληθυσμιακά κοινωνικά μοντέλα. Ναι. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι ανεπαρκείς. Ανεπαρκείς. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά το μοναδικό κομμάτι της εκλογής που μου αρέσει και πιστεύω ότι μπορώ να ελέξω, γιατί ζω δίπλα με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή το δήμαρχό σου, ναι, τον έχεις δίπλα σου. Ναι. Βλέπεις το τι κάνει. Ναι. Τα αφομοιώνεις, τα ζεις. Ναι. Ξέρεις το τι γίνεται. Ναι. Όχι απαραίτητα σε άρα με το κοντά. Είναι νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς να κρυφθεί, ναι, και έχει πίστοση χρόνου. Του δίνεις πίστοση χρόνου. Εννοείται. Δηλαδή πόσο χρόνο του δίνεις. Εδώ οι άλλοι είχαν 40 χρόνια μπροστά τους και δεν κάναν τίποτα. Ναι. Άρα του δίνεις άφεση αμαρτιών γιατί παρέλαβε λες το χάος. Το χάος, ναι, ναι. Και προσπαθεί αυτός να φτιάξει ένα χάος μέσα από το χάος. Και λες το πάει καλύτερα το έργο. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Τώρα αυτές τις συντάξεις που έκοψε, τα παιδιά που φύγανε στο εξωτερικό, όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, τι έχεις να τους πεις? Υπομονή, τίποτα άλλο. Υπομονή. Όταν είσαι μια δύσκολη κατάσταση, δεν παίρνει. Αυτοί πάνε στο νοσοκομείο με μια σχολικοειδίδα και δεν ξέρουν αν θα βγουν έξω, τι τους λες? Υπομονή είναι προτέρημα. Προτέρημα. Γιατί σίγουρα μπορούν να έρθουν και καλύτερες μέρες. Το να γκρινιάζεις, εντάξει, πρέπει να έχεις προσδοκίες στη ζωή σου. Α, λες ότι κακώς γκρινιάζουν. Κακώς. Εντάξει, είναι στη φύση του ανθρώπου το πώς, ναι, ανθεκτικός είναι. Κάποιοι είναι πολύ ευαίσθητοι. Ναι. Παραγκρινιάζουν τώρα μικρό. Οι περισσότεροι είναι έτσι. Περισσότεροι είναι έτσι. Είναι στη φύση του άνθρωπου να είναι γκρινιάρης. Άρα η αριστερά έχει μέλλον. Εννοείται. Έχει προοπτική. Έχει προοπτική. Εννοείται. Πρέπει να παραμείνει. Πρέπει να παραμείνει στην εξουσία. Δηλαδή, αν κάναμε τώρα εκλογές, εσύ δεν θα ψήφιζες κάτι διαφορετικό. Θα επέμενες σε Τσίπρα, ναι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Ούτως ή άλλως με εκφράζει το συγκεκριμένο σχήμα. Ναι. Με την έννοια της ενιαίας αριστεράς. Όταν λες εκφράζει, τι εννοείς δηλαδή? Μα το ψήφισα. Από την πρώτη στιγμή που είναι ψηφοφόρος, ψήφισα το συγκεκριμένο σχηματισμό. Και αυτοί που λένε, μα τι αριστερός είναι αυτός, δεν είναι αριστερός, έτσι είναι αριστερά. Ας αυτούς τι έχεις να πεις. Να μας δώσουν αυτόν τον ορισμό της αριστεράς που δεν τον ξέρουν καν. Εσύ που τον ξέρεις, για πες μου. Σου είπα, η αριστερά έχει ένα και μοναδικό στόχο. Ναι. Υπάρχει ένα κεντρικό αφήγημα, όπως ναι, λένε οι αριστεροί. Το κεντρικό αφήγημα ποιο είναι? Η ανακατανομή του πλούτου. Ναι. Μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Τώρα το ποιο εργαλείο θα ανακατανείμει στον πλούτο, ναι, ή θα αποδώσει κοινωνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλά εργαλεία. Ναι. Αλλά γενικά λες η αριστερά δεν με χαλάει. Το πρώτο κομμάτι που σου πάει είναι ο έλεγχος της οικονομίας. Ναι. Να ξέρεις ότι κυκλοφορεί. Για να μην υπάρχει κρυφός πλούτος. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα ενός αριστερού. Ναι. Και το θέλω του. Και όταν μίλησες τώρα πριν από λίγο για ενιαία αριστερά, τι θες να μου πεις? Ότι ο Τσίπρας εκφράζει την ενιαία αριστερά. Ναι, είναι ενωτικός. Ενωτικός ως προς τι? Ως προς την αριστερά. Γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και επιδίωξη. Αυτό που λέμε, την ανακατανομή του πλούτου. Και αυτός τώρα ο Χριστάκης που αυτό.gr στέλνει. Να μπείτε στο ραπτό.gr ο Χριστάκης. Έχει διαφορετική προσέγγιση και μεθοδολογία στο πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή. Ναι, δηλαδή, είναι πιο βίαιος ο τρόπος με τον οποίο προτείνει την ανακατανομή. Πιο βίαιος, πιο λυσάρης αριστερός. Εντάξει. Ναι. Λυσασμένος κτλ. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Είναι ακραίος αριστερός. Είναι ακραίος, δηλαδή, εντάξει, εξτρέμ, σου λέω. Ναι. Ναι, ναι. Όλα είναι μεθοδολογία στην πραγματικότητα. Πώς, ναι, θα φτάσει στον επιδιωκόμενο στόχο. Ναι, ο Χριστάκης λέει να διώξει με. Κάποιος μπορεί να παίξει με τρία αμυντικά, κάποιος να παίξει με δύο, πιο αλέγκρα. Ναι. Ναι. Όπως το ποδόσφαιρο, κάνω παραλληλισμούς. Κάτσε μου τη λέω, Σταυρίδης ο ηθοποιός, όχι ο Νίκος που παίρνουμε. Ο Σεραίος Σταυρίδης. Σεραίος Σταυρίδης. Ρεμάζεψε τον, τι λακαμίες λέει, πολλές μπαρούφες και ανοησίες, ο ηθοποιός. Να μας τεκμηριώσει. Ναι, που είναι καλλιτέχνης. Να μας το τεκμηριώσει. Διώξε τον σκυλόγιατρο, τον τεμπελό σκυλορεκούστη, γιατί τέτοια ζώα ψηφίζουν Τσίπρα. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι μοναδικοί οι οποίοι εργάζονται και ότι ο τρόπος είναι μοναδικός. Απαράμιλος, ασύγκριτος. Δηλαδή, τι θα πει τεμπελιά, ρε παιδιά, διώστε μου ένα ορισμό της τεμπελιάς. Δηλαδή, τι να πάμε όλοι και να σκάβουμε και να θεωρηθούμε ότι είμαστε εργατικοί άνθρωποι.
Ξέρεις πόση ώρα πρέπει να εργάζεται ένας άνθρωπος στις επιστήμες και να διαβάζει. Που εσύ μπορεί να μην έχεις ανοίξει ποτέ σε βιβλίο, απλά να σκάβεις. Αυτό του λες τώρα. Ακριβώς, δηλαδή. Το πόσο μοχθεί ο καθένας είναι προσωπική του υπόθεση. Μπορεί εγώ, ας πούμε, να μοχθώ πολύ λιγότερο και να παράγω περισσότερο από σένα. Να είμαι πιο αποδοτικός. Να τα παίρνεις, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Πάντως πιστεύεις ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες κόσμος σαν και εσένα που πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει μια κατάσταση της αριστεράς έτσι ώστε να δοθεί χρόνο. Είναι η πλειονότητα του κόσμου. Είναι η πλειονότητα του κόσμου. Απλά είναι κρυφή, δεν εκδηλώνεται. Λες, λοιπόν, δεν χρειάζεται να προκαλέσει ταραχή και σαματά. Γι' αυτό δεν υπάρχει ταραχή σαματά. Όχι, δεν υπάρχει, όχι. Ναι. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος που να πει ότι ρε παιδί μου θα έπρεπε ο κόσμος να είναι ενάντια του Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Και να φωνάζει, να κάνει, να κλείνει δρόμους και τα λοιπά. Παρατάκτα, πρώτα πρέπει να κοιτάς, πρώτα πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου, τα εσωτερικά σου προβλήματα, αυτά τα οποία μπορεί να λύσεις μόνος σου. Και αυτό το πράγμα που ακούω μερικούς απαθέστατους ανθρώπους, σαν αυτούς που αποκαλούνται μπελόσκυλο, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω μισό ευρώ χρέος. Στην προσωπική μου ζωή. Είσαι καλός διαχειριστής. Πολύ καλός διαχειριστής. Του οικογενειακού. Δεν με κυνηγάει κανείς. Ναι. Δεν με κυνηγάει κανείς, φίλε μου, κτλ. Είχα στόχους. Μακροπρόθεσμος και πάντα θέλω να τους πετυχαίνω. Ναι. Γιατί είμαι άνθρωπος προνοητικός. Ναι. Το να είναι κάποιος προνοητικός και να γλιτώνει σε βάθος χρόνου κάποια πράγματα μόχθο όπως νομίζει ο ίδιος, είναι μεγάλο προσόν. Λες λοιπόν ότι. Όπως προνοήσαμε κάποια πράγματα για τον Ηρακλή, τα βλέπαμε να έρχονται και κάποιοι δεν τα βλέπανε. Δικαιώθηκα. Για τον Ηρακλή. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις μακριά πάντα. Λες λοιπόν ότι αυτά τα δύο μηνύματα έχεις να τους απαντήσεις. Ότι αν ήταν με τον Τσίπρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εξοργισμένος ο λαός, σήμερα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Με τις μαγκούρες και να φωνάζει και να κάνει. Και αν τη λέει ο Μαυρόπουλος, ο δημοσιογράφος, τελικά μόνο τρελοί σε ακούνε. Όπως ο πρωινός που μας είπε ότι οι αθλητικογράφοι είναι άσχημοι. Αυτός θεωρεί τον εαυτό του όμορφο, ο Μαυρόπουλος. Να σου πω κάτι. Καλός ο Μαυρόπουλος. Ο Γιάννης. Ποιος, ο Γιάννης. Τρώγεται. Το Απόλλωνα Καλαμαριάς που κάνει τώρα ένα τεχνικό ρεπορτάζ. Εντάξει, ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει επιβιώσει με τοπικά πρωταθλήματα. Ναι. Και αυτό ταλέντο είναι. Είναι ταλέντο. Δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί δεν μου αρέσει το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Όχι, θύμωσε που είπε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι και αθλητικογράφοι είναι άσχημοι. Και τι, θα πάμε για καλυστία. Ένα αυτό στήθηκε, λέει και εγώ είμαι άσχημος. Και τι έγινε. Για τον Μαυρόπουλο είπε η γυναίκα του Σιζοδήμου ότι είναι μαύρος στην ψυχή. Κατάλαβες. Είχε κάνει μια στιαπού στο γύρο που άντατε ο Μαυρόπουλος. Είχε μια καταγγελία γίνει, αν θυμάμαι καλά. Και λέει ο Μαυρόπουλος είναι με το επίθετό του μαύρος. Να πω, να απαντήσω σε κάποιους που συλλήβδιν κατηγορούν. Άκου να δεις τι τον είπε. Συλλήβδιν κατηγορούν ανθρώπους χωρίς να τους γνωρίζουν στην προσωπικό τους χρόνο. Πώς έργα... με την επιστημονική συνείδηση είναι άσχετο από η οικονομική επιστήμη. Ας αφήσει η Ηρακλή και η οικονομία κατά μέρους. Μας σπάει τα νεύρα. Ο 239. Ούτε για Ηρακλή να μιλάς. Είναι αυτή η φασιστική αντίληψη. Αμήν και πότε ο Σόιμπλε να απολύσει τους δι τύπου στην Μπελχανά κτηνίατρου. Τελευταία Σοβιετία της Ευρώπης είναι η Ελλάδα. Λέει 898. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με παροπίδες. Ναι. Και με ιδεολειψίες. Δηλαδή. Δηλαδή, εγώ από μόνος μου κάνω και αυτοέλεγχο. Δηλαδή. Γι' αυτό και δεν χρωστάω πουθενά. Ναι, ναι. Και όσον αφορά την επιστημονική μου κατάρτιση, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κάνεις προπόνηση. Κάνω προπόνηση. Ναι. Ελέγχω τον εαυτό μου. Αν είμαι επαρκής. Στον επαγγελματικό μου τομέα. Διακατέχεσαι λοιπόν, λες, από εσωτερική πειθαρχία. Ναι. Ναι. Αν κάποιος θέλει μαστίγιο για να αποδώσει, ναι. Είναι άξιος της μοίρας του. Μαστίγιο, Αυτός ο οποίος θέλει δηλαδή βούρδουλα. Βούρδουλα για να μπορέσει να πειθαρχήσει. Πώς λέει και ο μεγάλος άγγελος, είναι απειθάρχητος. Απειθάρχητος. Τι να πούμε λοιπόν, άλλο. Το εξαντλούμε εδώ. Λοιπόν, ρε Χαϊβανογιατέ, σε ηλίθιους απευθύνεσαι σαν τον αρχηγό σου, είσαι ορισμός της γνώστης παροιμίας για τους γιατρούς και τους δασκάλους. Αυτός βρίζει και τους δασκάλους εδώ. Λοιπόν, σαν τον Τσίπρα είσαι ψεύτης, λέει ο 228. Δεν βλέπω να συμπαθούν τον Τσίπρα εδώ τα μηνύματα. Ρε γιατρέ, πολύ γουστάρω τις ιδέες σου και ότι τους πας όλους κόντρα. Δεν πήγα σαν παγκανίνη γιατί δεν είναι στα κούσματά μου τα. Καλό αφανισμό στην ομάδα σου όμως λέει. Καλά κάνει ο και έρχεται. Λέει ο 339. Ρε παιδιά, καταρχήν καλημέρα και στους δύο. Αφού ό,τι και να γίνει, οι πολιτικοί της χώρας δεν θα βελτιωθούν. Ό,τι και να γίνει, μιλήστε για τις αλλαγές στη Super League και γενικά για την μπάλα. Εγώ διαφωνώ κάθετα με τις αλλαγές στη Super League γιατί είναι όλα αυτά προχειρότητες που προτείνουν οι άνθρωποι. Ναι. Μ' αρέσει το πιο μαξιμαλιστικό προτάσμα να δίνεται ευκαιρία σε πάρα πολλές περιοχές και ομάδες να αναδεικνύονται. Ο 123 πάλι λέει για τους γιατρούς και τους δασκάλους, δεν τους χωνεύει. Γιατρέ, από τότε που υιοθετήθηκε ο όρος αριστερά στη Γαλλική Επανάσταση, χάθηκε η αξιοπρέπεια. Ο στόχος είναι η αταξική κοινωνία. Πανσεραϊκός
Τσε Γκεβάρα κλαμπ. Καλά, αυτά είναι ουτοπίες. Γιατί ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να είναι ίσως με τον άλλο γιατί δεν το θέλει. Θέλει πάντα να επιβάλλεται. Έχει μια κυριαρχικότητα. Είναι στη φύση του ανθρώπου αυτό να υπάρχει ανισορροπία. Ναι. Ωραίο ο φίλος του Πασεραϊκός. Θα είμαστε και το Σάββατο στις Σέρες. Θα δούμε το μάτς με τον Απόλλωνα. Αν και πιστεύουμε ότι θα περάσει εύκολα από όλα μέσα από τις Σέρες. Ναι. Αυτό δείχνει μέχρι στιγμής πορεία των δύο ομάδων. Μακάρι να μας διαψεύσει ο Πασεραϊκός. Δεν μιλώ ως Αριανός, μιλάω ναι. γενικότερα ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου που μου αρέσει να υπάρχει αρέσει λίγο suspense. Ναι. Λίγο suspense. Πάντως αυτό το ότι δεν υπάρχουν εξεγέρσεις και φωνές, το θεωρείς ότι δίνει ας πούμε, χρόνο ο λαός στο Τσίπρα. Αυτό αντιλαμβάνεις. Δίνει πίστοση χρόνο. Και δεν υπάρχει, λες, από πίσω κάτι το οποίο να τον ελκύει. Μα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό πάλι πού το βάζεις. Δηλαδή τώρα σε αυτούς που βρίζουν και κάνουν, λες, θα τους έλεγες ποια είναι η εναλλακτική σας λύση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ναι. Άρα τους απαντάς. Δηλαδή εδώ μας μιλάνε για τεμπελιά. Να μας πούνε αυτοί πώς εννοούν την παραγωγικότητα. Μάλιστα. Να μας δώσουν ορισμό της παραγωγικότητας οι άνθρωποι. Ναι. Το να λες αφαιρετικά είσαι τεμπέλης είναι το μόνο εύκολο. Ναι. Είναι το απλό. Μόνο εύκολο. Είναι απλό. Δεν μου λες, το ότι βρέθηκε στο ίδιο ξενοδοχείο με το Μαρινάκι ο... Πώς το λένε? Του ΠΑΟΚ, πώς το λένε, μωρέ? Ο Μίχελ. Ο Μίχελ. Επισκοπού το ήθελε, νομίζω ναι. Έτσι λες. Έτσι πιστεύω, ναι. Έτσι πιστεύεις. Μα είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κοινούς στόχους. Δηλαδή. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να φέρουν μια τεχνοκρατική δομή στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι πολύ λογικό να συμπλέουν. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Η συνέχεια του ρεπορτάζ που λέει ότι ο Ιβάν έχει κακές σχέσεις με τον Τίγρη και έχει πολύ καλύτερες σχέσεις με τον Μαρινάκη αποδεικνύεται από το ποτό που ήπια, ας πούμε. Καλά. Γιατί να έχει κακές σχέσεις ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, σαν εταιρείες. Γιατί να έχει κακές σχέσεις. Στο ίδιο μαγαζί δεν είναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν στεγάζονται. Δεν χωνεύουν οι πελάτες της μιας ομάδας τους άλλους. Αυτό είναι 90 λεπτά στο χορτάρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκτός χορταριού πρέπει να είναι και εχθροί. Πιστεύεις ότι δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Ποτέ δεν ήταν. Ποτέ δεν ήταν. Ποτέ δεν ήταν. Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ. Στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Γιατί το λες αυτό, τεκμήριο έντομο να τα ακούσεις. Εντάξει, γιατί έχει δείξει μακροχρόνια ότι είναι. Κατά κύριο λόγο, οι πολλές ψηφορίες για τρεις μαθήματα. Πάει ο Ιβάν Σαββίδης στο σπίτι του Μαρινάκη και πίνουν σαγκρία. Καλά έκανε. Ναι. Την άλλη να πούμε. Δεν έχουν δύο μαγαζιά τα οποία μοιάζουν το ένα πολύ στο άλλο. Ναι, την άλλη πάει ο Μίχελ, πίνει και ουίσκι να πούμε. Δεν θέλει και ο παδός του Ολυμπιακού και ο παδός του ΠΑΟΚ κατακτητικό ποδόσφαιρο από τις ομάδες του. Θέλουν μπάλα, ναι. Είναι ίδιοι λαοί. Ίδιοι λαοί, ναι. Γουστάρουν μπάλα. Άρα έχουν σχεδόν. Είναι παθιάριδες λαοί. Ίδια φυσιογνωμία πελατειακό κοινό. Πελατειακό κοινό. Λιμάνιο, ένα λιμάνιο. Οπότε συμπεριφέρονται κοινά. Ναι. Ναι. Έχουν κοινά βιώματα. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Κυριάκος Κυριάκου, λέει δεν έχει τα πράγματα. Εντάξει. Τι είναι αυτό και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει. Εσύ το θεωρείς ότι πήγε εκεί πέρα επειδή έχουν καλές σχέσεις. Έτσι λες. Ναι, έχουν καλές σχέσεις. Γιατί απαγορεύεται να έχουν καλές σχέσεις. Ναι, οι παοξίδες θα καυγίζουν. Θα λένε τι είναι αυτά. Γιατί τον οπαδό θα ρωτήσει ο Σαββίδης ο Μίχελ το πώς θα συμπεριφερθεί. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαββίδης δεν ρώτησε τον οπαδό γιατί αν ρωτήσει τον οπαδό. Πρέπει να δίνει λογαριασμό στον οπαδό. Το Σαλπικίδη δεν τον έπαιρνε. Καλά έκανε. Ο Σαλπικίδης είναι. Τεκμήριο είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν το χωνεύουν οι ΠΑΟΚ. Και τι έγινε. Εμείς μιλάμε για το καθαρά αγωνιστικό. Ακέραιος χαρακτήρας. Πολύ καλός επαγγελματίας. Έβγαλε ανακοίνωση ο σύνδεσμος ΥΛΟ ΠΑΟΚ ο Πανελλήνιος. Και λέει. Και ποιος είναι ο Πανελλήνιος. Ποιος είναι ο Πανελλήνιος. Είπε μια άποψη. Οκ, την ακούσαμε. Δεν γουστάρουμε, λέει, να θύλει στο Σαλμικίδης να πάρει μεροκάματο στον ΠΑΟΚ. Δεν τον γουστάρουμε. Είναι ανεπιθύμητος. Αυτοί θα αποφασίσουν. Όχι, θα αποφασίσουν. Ναι. Να πάνε να βάλουν λεφτά, να αγοράσουν το μαγαζί, να αποφασίσουν για το δικό τους γούστο. Ναι, ρε, σαν πελάτης μιλάει. Σαν πελάτης. Ναι. Και καλά, και το είπε. Και τι έγινε. Ναι. Λέει ένας πολύ ωραίος τύπος, ο 374. Δεξιοί και αριστεροί, όλοι μπροστά στο χρήμα γίνονται αρνάκια. Ας πάρει κανένα 7.000 ο γιατρός και ιδεολογίες θα ξεχάσει και μνημόνια θα υπογράψει. Λέει ο 374 ότι όλα είναι το χρήμα. Ότι όλα είναι ατμός. Κοίταξε. Ναι. Μα έχει κάνει μια εκπομπή η οποία είναι πιασάρικος και διαχρονικός. Ή στην Α ή στη Β. Όχι, πάρει για τη μαρμίτα. Ναι. Εντάξει. Θα έκανα και μια εκπομπή για τον Άρη. Θα έβγαζα άλλη ή στη Β ή στη Γ. Το πηδήξατε τη μάνα. Εντάξει. Καλά, το συνέστημά σου μην το κρύβεις, εντάξει. Καλά κάνεις. Τι γιατρός είναι. Εντάξει. Τι γιατρός είναι, ρε, τι γιατρός είναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Εννοείται. Να ακούσουμε τον κόσμο. Τι έχει να μας πει. Ναι. 2-31-0 90-90-90 για τον Ηρακλή δικαιώθηκες, έτσι. Τι να κάνουμε. 2-31-0-90. Κακός κόσμος και η Ηρακλήδεας δεν φρόντισε να είναι προνοητικός. Γιατί ο κόσμος τι φταίει. Όπως φταίει ο κόσμος. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν περί του Ηρακλή. Η οικογένεια, ο παδικό κίνημα το οποίο είχε. Ο Μαυρόπουλος ήταν νονός της Εγκούλης. Μου έδωσε την ιδέα. Για τη μαρμίτα. Ναι, ο Γιάννης ο Μαυρόπουλος. Συγχαρητήρια.
Ήταν ευρηματικός. Ευρηματικότατος. Πολύ εύστοχη επιλογή του τίτλου. Σε κάναμε και ραδιόφωνο πριν 15-17 χρόνια με τον Μαυρόπουλο. Φανταστικό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αφού επιβιώνει στο τοπικό πρωτάθλημα με ρεπορτάζ τοπικού πρωταθλήματος, είναι άξιο χαρακτήρα. Αθήνα ρεπορτάζ. Αμφιάλες, αυτά έχει χαμός. Με πιστολέρο, με μπαρ, με αυτά έχει μπλέξει. Ο Μαυρόπουλος έχει ανέβει επίπεδο γερό. Εντάξει. Τα αριστερικά πρωταθλήματα έχουν μια γλύκα, μια γοητεία. Βέβαια. Η Γάμα Εθνική στην Αθήνα έχει πολύ γλύκα. Και η Β' και η Γάμα Εθνική στον Όμιλο της Καλαμαριάς έχει γλύκα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα εσείς. Ναι, σας παίρνω από το εξωτερικό. Σας ακούω συχνά. Από ποιο εξωτερικό, ποια πόλη. Από Γαλλία. Από Γαλλία. Α, Γαλλία, ναι. Έχω ξαναπάρει. Πρωτεύουσα ή περιφέρεια. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πρωτεύουσα ή περιφέρεια. Όχι, η περιφέρεια. Νορμανδία. Νορμανδία, ψηλά, βόρεια. Ναι. Όχι, βόρεια. Πού, Μπρέστ, σε ποια πόλη είστε. Δυτικά. Καέν, την ξέρεις. Καέν, ναι. Πώς δεν έχει. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει καμία πόλη δεύτερη ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Ένα απίστευτο φαινόμενο αυτό. Ναι. Και είναι, έχει 20 διαφορετικές πόλεις. Υπάρχει μια αρκετά καλή κατανομή σε όλο το γεωγραφικό χώρο. Αυτό να το πούμε. Είναι αλήθεια. Είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που έχει καλή διασπορά. Και υπάρχουν ομάδες. Δηλαδή το θεωρώ αρκετά τίμιο το πρωτάθλημα εδώ. Γιατί υπάρχουν ομάδες όπως η Μαρσέγια, ας πούμε, που έχει αναδειχθεί και πρωταθλήτρια Ευρώπης και όμως έχει πέσει και στη Β' Εθνική. Λόγω Μπερνάρ Ταπί, και οικονομικών σκανδάλων κτλ. Δίκαια. Ναι, πέφτει. Όποια ομάδα χρωστάει, πέφτει. Εφαρμόστηκε ο νόμος στη Μαρσέγια. Εντάξει, εδώ οι νόμοι για μας είναι τις πλάκες, ας πούμε. Τα ξέρω, τα παρακολουθώ αρκετά και βλέπω και στο Ιντερνετ, βλέπω και τα είμαι παοξής. Στη Γαλλία με τι ασχολείστε, στην ΚΑΕΝ. Είμαι συνταξιούχος καθηγητής εδώ. Καθηγητής δηλαδή στο γαλλικό δημόσιο. Καμία σχέση με την ελληνική. Στο γαλλικό δημόσιο, στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα το δημόσιο. Αυτό θα ζήσει 200 χρόνια. Θα πει και πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο. Τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά, τα νέα ελληνικά. Πώς απορροφηθήκατε από το γαλλικό δημόσιο, μιλούσατε γαλλικά σε. Πήρα σπούδασα στα γαλλική φιλολογία. Πού εδώ, εδώ τα γαλλικά στους Γάλλους. Θεσσαλονίκη σπουδάσατε. Απλούστατα. Πού σπουδάσατε γαλλική φιλολογία. Πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά ήρθα εδώ στη Γαλλία. Σπούδασα κλασική φιλολογία, διορίστηκα στο δημόσιο. Και έπρεπε να πάρω και την υπηκότητα και τελικά έμεινα. Με διαγωνισμό μπήκατε μέσα στο σύστημα και στη Γαλλία ή απλά υπήρχαν και νέες θέσεις, κατάθεσαν έτοιμα και σας προσλάβανε. Με διαγωνισμό, κανονικότατα. Με διαγωνισμό, Κανονικότατα, ναι. Πολύ καλά, συγχαρητήρια για αυτά που λέτε όλα και έτσι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, έτσι ας το πούμε στα γαλλικά, αμπατόγομπι, δηλαδή ελεύθερη συζήτηση χωρίς περιορισμούς και χωρίς τίποτα. Και καλά τα λέτε. Μία παρατήρηση θέλω να σας κάνω, ρε παιδιά. Ναι. Όταν μιλάτε για αυτοκίνητα, ναι. Να αποφεύγετε, δηλαδή το λέω εγώ, έτσι το αισθάνομαι, να αποφεύγετε να λέτε τρέχω με 130, τρέχω με 140. Για ποιο λόγο? Να ρωτήσω ποιο είναι το όριο ταχύτητας στον αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα είμαστε 130. 130. Γιατί λέτε πάω με 140 και με 160. Γιατί. Απαγορεύεται. Ψέματα να πούμε. Απλούστατα. Εντάξει, ξέρουμε ότι είμαστε λίγο. Φιλεζούμε σε μια χώρα που είναι. Μακάρι να είχαμε τη Σαούτομπαν, ελεύθερο όριο. Υπάρχει ελεύθερο όριο, κύριε. Εδώ. Όχι, ελεύθερο όριο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει. Κοιτάξτε, συγγνώμη, μη με διακόπτετε. Υπάρχει speed limit, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ τρέχω με 170, κανείς δεν με σταμάτησε στον δρόμο. Ακού. Λοιπόν, εδώ, δηλαδή, στη Γερμανία είναι ελεύθερα, εδώ στη Γαλλία είναι 130. Στους δρόμους, στους επαρχιακούς δρόμους είναι 90. Λοιπόν, φίλε, στην Ελλάδα επιτρέπονται όλα. Άκου, κάποιος που κάνει υπέρβαση αυτού του, αυτό είναι παράνομος κατακτήριος. Σίγουρα, αλλά να πω κάτι. Εδώ πλέον αυτό που λέμε, το θέμα είναι να είσαι ασφαλής ως οδηγός. Μπορεί κάποιος να πάει με 200 και να οδηγεί ασφαλέστατα. Να μην πάει με 200. Εφόσον το όριο είναι 130, να πάει με 130. Να κόψει το λαιμό του. Έλα, να μην πάει, γιατί να πάει με 200. Πολύ αυταρχικά μιλάς, θα πούμε. Μα δεν είπα εγώ. Δηλαδή, εγώ θα έχω μια δίλητρη μπεβέ, εγώ με 190 άλογα και πηγαίνω με 130, ρε φίλε. Άκου, παιδιά, ακούστε. Μα είσαι με τα καλά. Όχι. Ξεκίνησα να μιλώ και με διακόψατε και χάνω τον ηρμό της. Και μπορείτε, σας παρακαλώ, να με αφήσετε να τελειώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε για να σας απαντήσω και τα λοιπά. Εντάξει, γίνεται, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, λυπήθηκα με αυτά τα παιδιά. Εσείς είστε ραδιόφωνο. Ναι.
Και εσείς ως ραδιόφωνο, ναι, έχετε και κάποια ευθύνη προς καμία τη νέα, προς τα νέα παιδιά. Καμία λοιπόν, ευθύνη. Όταν λέτε εσείς, εγώ πάω με 160, ναι, επειδή έχω BMW, ναι, είτε BMW είναι, είτε DSV, είτε ναι, ότι ένα καροτσάκι, ναι, ναι, εφόσον υπάρχει όριο, πρέπει να εφαρμόζεται κατά κανόνα. Ναι. Εξορίζεται, δεν το εφαρμόζεται. Δηλαδή, είπατε πριν από λίγο, πάω στα Γιαννιτσά ή δεν ξέρω κάπου εκεί και τραβάω, πατάω, λέει 130, 140, 150. Γιατί? Γιατί μου αρέσει να τρέχω. Άμα σ' αρέσει. Για την Καστοριά μιλήσαμε, για την Εγνατία Οδό. Εμένα μου αρέσει να τρέχω, ρε φίλε. Μιλήσαμε για το πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα. Ναι, μου αρέσει να τρέχω. Σ' αρέσει εσένα. Ναι. Αν ήταν ο αυτοκινητόδρομος ιδιωτικός σου δρόμος, ναι, μπορείς να τρέχεις και με 500. Ναι. Εφόσον όμως υπάρχουν και άλλοι, μπορεί από κάποια στραβοτιμονιά, από κάποια απροσεξία, μπορεί να προκαλέσεις το θάνατο αλωνών που έρχονται από απέναντι, μπορεί, από δίπλα, ναι, ή από πίσω. Ναι. Και αυτό δεν το. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο εγωισμός. Και κυρίως ως ραδιόφωνο, δεν πρέπει να τα λέτε αυτά τα πράγματα και σας ακούω δεν και έχω λέει, λέει που έχουν είναι το βράζει του αίμα. Ναι, όχι, εντάξει, και το δικό μας το αίμα βράζει. Δεν είναι καλό παράδειγμα γι' αυτό. Δεν είναι καλό παράδειγμα, αλλά μην το λέμε. Δηλαδή, κοίταξε, μεταξύ σας μπορείτε να τα πείτε αυτά, αλλά στο ραδιόφωνο. Καλά, ρε φίλε, δεν είπαμε ότι τραβάμε και χαράλαμπους. Είπαμε ότι τρέχουμε με 160. Εντάξει. Για το πόσο απέχει χρονικά η Καστοριά από τη Θεσσαλονίκη, σαν χρόνο. Εσύ, ρε φίλε, τώρα τι πιστεύεις? Ότι εγώ αν πω πάτε σιγά, οι άλλοι θα συνεχίσουν. Να μην πεις τίποτα, απλώς να μην το πεις αυτό ότι πάμε. Δεν έχω καμιά ευθύνη, κύριε εγώ. Καμιά ευθύνη δεν έχω. Ευθύνη έχει ο κάθε κουρούμπα γλάς νομοθέτης που όταν βγάζει ο Πέλκας στο Facebook ότι ήταν και με 210, δεν πάει από το σπίτι, θα το συλλάβει και θα το βάλει ένα μήνα στο Μουντρούμ. Αντίο, να είστε καλά. Για χαρά. Θα έχω εγώ τώρα, είμαι υπεύθυνος, επειδή τρέχει όλος με 200. Με 300 να τρέχει. Άμα με σκοτώσει το δρόμο, με σκότωσε. Τι να κάνω. Αν δεν υπάρχει ο νομοθέτης και δεν υπάρχει ο άλλος να του πάρει το δίπλωμα 6 μήνες και τα λοιπά, πώς θα γίνει? Το πιάνει, περνάει όλος με κόκκινο, τίποτα. Τρέχει όλος με 170, του φεύγει το λάστιχο, τίποτα. Σκοτώνει άλλος στον δρόμο τον άλλον, δεν τον πάει φυλακή και φταίω εγώ σε ένα ραδιόφωνο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν φταίω σε τίποτα. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Γαύρος είμαι. Και τι να κάνω εγώ τώρα, άμα κάνω 7 φορές σε λέω καλημέρα και εσύ λες είπε ο Σπύρος ο Γαύρος. Λοιπόν, δεν άκουα, λοιπόν. Δεν άκουα. Κάνεις μια κουβέντα για οικονομικά και για πολιτική. Εγώ, ο και γιατρός. Δεν έχεις αντίλογο, πιάσατε μια κουβέντα. Να ρωτήσω λίγο τον γιατρό, τι σχέση, η δουλειά σου είναι μέσω δημοσίου, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, τι? Δημόσιο. Βαρύ δημόσιο. Βαρύ δημόσιο. Λοιπόν, να σου πω εγώ κάτι. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έφυγα το πρωί 7 η ώρα και τώρα μόλις πάρκαρα το αυτοκίνητο για να πάω σπίτι. Και τι πρέπει να κάνω, να κλάψω? Να σου εξηγήσω λίγο κάτι. Δεν να κλάψω. Να δικό σου μέλημα είναι. Λίγο. Να σου εξηγήσω λίγο. Κάτσε, να μας εξηγήσεις που δεν κλαις. Να σου εξηγήσω λίγο. Ναι. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή και όπως πολλοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουμε για να συντηρήσουμε μια στρατιά δημοσίων υπαλλήλων. Με χαρτί και μολύβι. Φόρους αποδίδεις, φοροδιαφεύγεις? Φυσικά και αποδίδω. Και όταν θα μιλάμε, θα μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση που έχει επιλέξει ποινικοποιεί όποιον πάει να βγάλει χρήμα. Ποινικοποιεί. Όχι, φορολογικό δίκαιο σύστημα είναι. Ποινικοποιεί όποιον πάει να βγάλει χρήμα. Αυτή τη στιγμή μιλάς εξφαλούς γιατί πρώτη και 15 μπαίνει ο μισθός σου. Ωραία. Ούτε ασφάλειες πληρώνεις ούτε τίποτε. Που το ίδιο κράτος δεν αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές στα αντίστοιχα ταμεία. Το ίδιο κράτος, των δημοσίων υπαλλήλων, δεν αποδίδει στα ασφαλιστικά τα αντίστοιχα ταμεία. Δηλαδή, να πεις, και έρχεται με ένα σήμερα. Στην ολότητά του, ο ιδιωτικός τομέας αποδίδει τις φόρες πρέπει να αποδώσει, βάσει νόμου. Δύο λεπτά. Θες να ακούσεις λίγο? Γιατί τα αριστερίστικα είναι ωραία. Όταν όμως θα σηκωθείς 7 ώρα το πρωί και θα βάλεις το κλειδί στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ σηκώνομαι 6. Το ωράριό μου είναι 7-3. Θα σας λέγω. Άκου να σου πω κάτι. Να σου πω και πολλά παίρνετε 1000 ευρώ όσοι παίρνετε και δουλεύετε 8 ώρες. Και πολλά παίρνετε. Έτσι το αποδίδεις εσύ. Να παίρνετε ότι παίρνει ένας ιδιωτικός. Να πάρει ότι παίρνει ένας ιδιωτικός υπάλληλος. Να σου κοπούν τα προνόμια. Μια ομάδα στον ιδιωτικό τομέα παίρνει 3 μήνες άδεια. Και τώρα έγινε στην μόδα δημόσιος άντρας να παίρνει άδεια ενός έτσι και να τον πληρώνω. Θα μιλήσεις όταν έχεις τα ίδια δικαιώματα με την αγορά, εφόσον το παίζεις αριστερός. Τι να κάνουμε. Όταν είναι στην ελεύθερη αγορά, θα είναι και στο δημόσιο. Αλλιώς είσαι κρατιστής. Και φυσικά είσαι κρατιστής, γιατί πρεσβεύεις μια κυβέρνηση η οποία ποινικοποιεί τον ελεύθερο επαγγελματία. Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του. Λοιπόν,
Έχεις μάθει όλοι. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του διαχρονικά. Ποιος? Ο Ελέγχος Επαγγελματίας. Ποιος? Δεν απέδωσε ποτέ του φόρους. Ποιος δεν απέδωσε ποτέ του φόρους? Που παίρνετε φάπαξ σε αναλογία. Μια διαφήμιση τώρα, γιατί εδώ θα μας πάει ο Νίκος. Μην κρίνεσαι από το προσωπικό σου θέμα. Τα πάντα. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου και κάνεις ένα ψηφισμό ότι ισχύει παντού. Γιατί δεν ισχύει? Δεν ισχύει, όχι. Θα δεις 7 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενες, πώς είναι στο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας. Τον καθένα πήγαινε, έλεγξε το προσωπικά στη δουλειά του, για να δεις αν είσαι λιγότερο ή περισσότερο αδικημένος ή ευνοημένος. Αυτό. Αν το κάνεις αυτό, μην κρίνεις μόνο τον εαυτό σου. Αυτό που κάνεις είναι αυθαίρετο. Αυτό ακόμα και. Που σήμερα έχει προσλάβει. Κάτσε. Έχεις το μικρόφωνο. Όχι, άσε να παίξουμε την διαφήμιση. Μισό λεπτό. Δεν κάνω διαφήμιση. Δεν έχω κανένα δικαίωμα. Εγώ καταρχάς δεν είπα καν τι δουλειά κάνω. Για να διαφημιστώ. Είπες τις ελεύθερες επαγγελματίας. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν να βάλει διαφήμιση σταθμός, βρε. Βρε αγόρι μου. Μισό λεπτό, μια διαφήμιση να παίξει. Μισό λεπτό, μην κλείνεις. Κλείστο. Ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Είναι στη γραμμή ο φίλος. Εδώ είμαι στη γραμμή, φυσικά είμαι. Συνέχεια, γιατρέ, για λέγε τον. Λοιπόν, εγώ δεν χρειάζεται να κλάψω για αυτά, μου λες. Δεν συγκινούμε, κυριολεκτικά δεν συγκινούμε. Μα δεν με ενδιαφέρει να συγκινηθείς. Φυσικά δεν θα συγκινηθείς. Γιατί είσαι ένας βολεμένος, ένας δημόσιος υπάλληλος. Αυτή την νοοτροπία έχεις. Αυτή την κρατιστική νοοτροπία περνάει και ο αρχηγός σου. Γιατί από την ημέρα που ανέλαβα, αν δεν θα τα λέμε σωστά, που ανέλαβε καράβι, ωραία, ενώ έμεινε και σε έλεγα απολύσεις, ο άνθρωπος μέσα σε 2,5 χρόνια πήρε 70.000 δημοσίους υπαλλήλους. Εντάξτε. Κατάλαβες. Και εγώ αυτή τη στιγμή με βάζει και πληρώνω από το εισόδημά μου το 70%. Όταν θα φτάσει το πρόγραμμα, σηκωθεί και να βάλει το κλειδί να λειτουργήσει μια επιχείρηση, έλα να το κουβεντιάσουμε. Πριν την κρίση είχα 32 άτομα προσωπικό. Και τώρα δεν έχω κανέναν. 32 ανέργους υπάρχει τώρα στο κράτος. Από τα μέτρα αυτά. Και μου κάνεις τώρα και μου μιλάς για πολιτική. Τι να κάνουμε, κάποιος χρέωσε το μαγαζί και πρέπει να πάρει εξυγίαση. Θα δεχόμουν την αριστερή σου ιδέα αν ήσουν της ελεύθερης αγοράς. Ποιος το χρέωσε το μαγαζί? Πρώτο και 15 απαγορεύεται να μιλάς για πολιτική και να κάνεις οικονομική ανάλυση. Ποιος το χρέωσε το μαγαζί, αύριο αγόρι μου? Και να βρεις ποιος, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν τα κομματικά. Δημόσιοι υπάλληλοι, το χρέωσα μόνο μόνοι τους. Ένα δηλαδή δεν έχει γίνει πουθενά φορο διαφυγή στον ιδιωτικό τομέα. Άκου να σου πω. Δηλαδή. Καταρχάς το ρέντο σε επιτρέπω. Είναι θα κάνεις διάλογο. Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει. Όταν αυτή τη στιγμή. Όταν αυτή τη στιγμή. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Εντάξει, το δικαιολογούμε. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Είναι κουρασμένος. Είναι μετά τον κάματο της εργασίας. Τον δικαιολογούμε, εντάξει. Έχει δικαιολογία να είναι εκνευρισμένος και να βγάζει το θυμικό του. Και αυτή η εκπομπή βγάζει το θυμικό του καθενός. Έτσι, μπράβο. Θέλω να βγάζετε το θυμικό σας. Μην μου να είστε κουλτουριάρδες, να πούμε. Κάντε ψυχοθεραπεία εδώ ελεύθερα. Και ο γιατρός λέει ότι και η χωριά τα ρέει, να πούμε, και εμείς οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δηλαδή, όποιος... κλεφταράδες ήμασταν. Δηλαδή, και εγώ έχω φάει μαύρα λεφτά, και ο κόκκινος έχει φάει μαύρα λεφτά που έκανε το τζόκι, και αυτό δεν εννοούσες. Όλοι το έχουν κάνει. Ο γιατρός ο ιδιώτης που δεν έδινε. Εντάξει, όλοι. Δεν το βάλαμε με λες εμείς οι δημόσιοι το. Μόνο ο δημόσιος υπάλληλος είναι μετρημένα κουκιά. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι μετρημένα κουκιά, ρε παιδιά. Εντάξει. Και δεν μπορεί να τον κλέψεις γιατί σε τραβάει την εφορία. Εγώ εντάξει, κατευθείαν, φαίνομαι τι κάνω. Για να ακούμε τι λέει ο κόσμος. Κατευθείαν. Ναι. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Ακούμε. Καλησπέρα. Ναι. Βασίλης Τσαγκύρης, ιδρυτικό μέλος Ελλήνων Συνέλευσης. Τι? Όπως το λέτε εσείς, οπαδός του Σόρα. Α!
Θέλαμε ένα οπαδό τη ώρα. Πήρε τηλέφωνο. Γιατί έψαξα να βρω. Τηλέφωνο. Έψαχνα να βρω γιατί ο Χατζηνικολάου ηρωνευόταν το νομικό του ώρα και δεν ήταν δίκαιο στην αντιμετώπιση του ώρα. Εγώ μπορεί να ο Σόμαρα να είναι ο χειρότερο. Αλλά τηλεοπτικά πρέπει να του δώσουμε την ίδια. Την ίδια, πώ το λένε, αυτό είναι η δημοκρατία. Ο Χατζηνικολάου. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Δηλαδή αυτό ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό η ιδρυτική διακήρυξη του φορέα. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Εγώ να καταλάβουμε γιατί είσαι οπαδός του ΣΟΡΑ και τι πρεσβεύεις αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι οπαδός του ΣΟΡΑ. Εσύ είπα ποιος είμαι. Είπα ότι είμαι ιδρυτής της Ελλήνων Συνέλευσης Νάουσας και της ένα και της δύο. Και σου λέω ότι είμαι κυρίαρχος Έλληνα αυτόχθονη δαγενή βάσει του πολιτικού φορέα που έχουμε καταθέσει από τις 4 Σεπτέμβρη του 2015. Λοιπόν, ο ΣΟΡΑΣ είναι πρόεδρος του φορέα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Ναι. Τι θέλετε να μάθετε. Ναι. Τι είπε ο Χατζηνικολάου, θέλετε να μάθουμε, να κάνουμε κουτσομπολιό δηλαδή. Ναι. Τι θέλετε να μάθετε. Ρωτήστε μου, πες μου, δεν θα σε πατήσω. Ναι, παιδάκι μου. Εσείς λέει πήγατε σε κάτι εφορίες και ζητούσατε κάτι λεφτά να πάρετε και κάτι τέτοια. Όχι. Δεν πήγαμε σε κάποιες εφορίες, ούτε ζητούσαμε κάτι πια. Τραμπουκίσατε τον κόσμο. Εμείς καταθέτουμε. Όχι. Έτσι λένε τα κανάλια, δεν λέω. Α, μπράβο. Λοιπόν, εμείς, γι' αυτό λέω, υπάρχουν γραφεία άπειρα στη Θεσσαλονίκη, μπορείς να πας σε γραφείο να ρωτήσεις. Και ποια πες, πού να πάμε. Λοιπόν, υπάρχει μία εντολή εξουσιοδότηση, η οποία γίνεται με εξώδικη εντολή, στην οποία πάμε στην εφορία, πάμε στην τράπεζα, τι λέμε. Ό,τι βεβαιωμένη οφειλή είναι στο όνομά μας, μάλιστα. Βεβαιωμένη οφειλή εννοώ, ναι. Πρέπει να κάνουν δικαστήριο για να βεβαιωθεί η οφειλή. Ναι. Μπορείτε να πληρωθείτε από τους τάδε και τάδε λογαριασμούς, στους οποίους είμαι συνδικαιούχος. Λοιπόν, η εφορία και η τράπεζα και κάθε ίδρυμα, είτε πιστωτικό είτε κρατικό ίδρυμα, μάλιστα. Είναι υποχρεωμένο βάσει του νόμου. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νόμο τώρα απ' έξω, που είναι η βάση του ξυπλήματος μαύρου χρήματος. Ναι. Αν θυμάμαι καλά το 36, δεν θυμάμαι το νόμο τώρα απ' έξω, ναι. Ακριβώς. Ναι, τέλος πάντων, αλλά μπορώ αύριο σπάρτε λίγο να σου πω και ακριβώς τον νόμο. Είναι υποχρεωμένος μέσα σε 5 μέρες. Ναι. Τι λέει ο νόμος, σου λέω, ότι πρέπει να κάνει έλεγχο αν υπάρχει ο λογαριασμός, αν ισχύει ο λογαριασμός και αν έχει λεφτά, αν έχει χρήματα μέσα. Να δει αν είναι από ξέπλυμα χρήματος. Λοιπόν, από τη στιγμή που σε 5 μέρες δεν σε απαντάνε οι κύριοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι και πουλάνε τρέλα, γιατί ο νόμος λέει αν σε 5 μέρες πρέπει να σε κάνει, αν αυτά δεν ισχύουν, σε διώκει ποινικά είτε η τράπεζα είτε η φορεία. Να κάνω εγώ ένα αυτό ερώτημα. Ποιος είναι ο στόχος του πολιτικού φορέα του συγκεκριμένου? Ο στόχος του πολιτικού φορέα είναι η συνένωση των Ελλήνων και ο σκοπός είναι να πάρουμε την Ελλάδα πίσω σαν Έλληνες. Με τι εργαλείο, με τι μηχανισμό, μέσω εκλογών, πώς θα πάρετε την εξουσία? Όταν λες εργαλείο, οικονομικό εργαλείο ή... Θα κατέβει, δηλαδή τι είναι, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο δανείζει χρήματα, είναι μια μορφή τράπεζας, τι ακριβώς? Τι δεν είναι αυτό, τι αυτό σε φορέα, λέτε, ένας πολιτικός φορέας. Είναι κόμμα, τι, κάτι πρέπει να... Ο φορέας δεν είναι ούτε κόμμα, ούτε κομμάτι. Είναι φορέας, είναι όλοι μαζί. Είστε ένας συνεταιρισμός, μια εταιρεία, τι ακριβώς? Είναι ο πολιτικός φορέας που εκπροσωπεί τους κυρίαρχους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή, κυρίαρχοι Έλληνες στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν, είμαστε όλοι υπήκοοι, έτσι. Κάνω λάθος μήπως? Μπορούμε να παρουσιάσουμε κάποια χαρτί το οποίο να δηλώνουμε κυριαρχία? Κάτσε τώρα, μην την πάρουμε την κουβέντα. Εγώ λοιπόν χρωστάω στην εφορία 500 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάω λοιπόν εγώ τώρα και τι κάνω? Πας σε ένα γραφείο στο οποίο είναι του πολιτικού φορέα που είναι του κυριάρχου Ελλήνων. Πού να πάω, δεν ξέρω. Πού δε Σπερέα, δε Θεσσαλονίκη, έχει 17 γραφεία. Σε ποια περιοχή? Τι γράφει από έξω? Τι γράφει? Ελλήνων Συνέλευσης. Ελλήνων Συνέλευσης. Εσύ. Ελλήνων Συνέλευσης. Πάω εγώ λοιπόν με το χαρτί. Παρακαλώ πολύ, παιδιά, εγώ χρωστάω στην εφορία. Μάλιστα. Και πολύ καλά, όλος ο κόσμος λέει ότι δεν θέμα να χρωστάς ή όχι. Και να μην χρωστάς ακόμα. Και μόνο που, έχεις το εξωτερικό χρέος κατά κεφαλήν, χρωστάς. Είτε χρωστάς είτε... Ωραία, εγώ δεν χρωστάω στην εφορία. Πάω εκεί στον Ελλήνων Συνέλευση. Και ποιον βρίσκω? Ωραία. Ναι.
πας και λες, παιδιά, παρακαλώ πολύ, θέλω να μου δώσεις τα έγγραφα. Τα έγγραφα. Τα οποία εγώ μπορώ να πιστοποιήσω ότι είμαι κυρίαρχος Έλληνας και ότι μπορώ να κάνω αποπληρωμή χρεών. Δηλαδή θα το πληρώσει άλλος για μένα. Δεν το πληρώνει άλλος. Το πληρώνεις εσύ. Από τα κεφάλαια τα οποία έχεις σε μορφή καταπιστεύματος στο όνομά σου, το οποίο δεν το γνωρίζεις. Ωραία. Είναι κάποια χρήματα τα οποία λέγονται καταπιστευτικοί λογαριασμοί. Ωραία. Έτσι. Θα πάω λοιπόν εγώ στον Ελλήνων. Ελλήνων είναι σε ένα γραφείο και μπορείς να ενημερωθείς πλήρως. Και μετά, όταν με ενημερώσουν, πού θα πάω? Δεν πας πουθενά. Από τη στιγμή που θα κάνεις την κίνηση, παίρνεις την εξώδικη, παίρνεις την εντολή αποπληρωμής εξουσιοδότησης και πας στην εφορία. Και στην εφορία τι θα κάνουν? Θα γελάνε οι εφοριακοί μαζί μου μετά? Παίρνεις αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι. Παίρνεις αριθμό πρωτοκόλλου, καταθέσεις το φάκελο. Ναι. Παίρνεις αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι. Και από τη στιγμή που παίρνεις αριθμό πρωτοκόλλου, είναι υπεύθυνη η φορεία ή το ασφαλιστικό ταμείο. Ναι. Να σε απαντήσει μέσα σε 5 μέρες για αυτό που κατέθεσες. Ωραία. Όχι για οτιδήποτε άλλο, για αυτό που κατέθεσες. Και αν σε 5 μέρες, δηλαδή την 6η μέρα δεν με απαντήσει, τι να κάνω εγώ μετά? Ορίστε, είναι υποχρεωμένη να σε απαντήσει. Ωραία, εντάξει, δεν μου απαντάει, τι κάνω. Η απάντηση που θα πάρεις δεν θα είναι αυτή που έχεις καταθέσει. Κάτσε, ρε φίλε. Σε 6 μέρες δεν με απαντάει, τι κάνω εγώ μετά? Θα σε απαντήσει, σου λένε υποχρεωμένη. Και αν δεν με απαντήσει? Αν δεν σε απαντήσει, είναι η σιωπηρή αποδοχή. Πάνε με την αποδοχή. Εσένα δηλαδή σε απάντησε? Φυσικά. Και τι, το πλήρωσες έτσι? Όχι, εμένα η απάντηση η δικιά μου αυτή που πήρα είναι ότι η προϊσταμένη της εφορίας το έστειλε στον υπουργό. Ναι. Λόγω αρμοδιότητας. Αυτή πήρε την ευθύνη, την αποποίηση από πάνω. Και ο υπουργός τι έκανε? Σε έγραψε τα παπάρια του? Ναι, και εγώ την έχω γραμμένο. Για καλά, φυλάκι, δεν βρούμε. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Μα το θέμα είναι να το πληρώσει άλλο. Άμα είναι να τρέχω εγώ και να μην γίνει δουλειά, γιατρέ, πώς το βλέπεις? Δεν πίστηκα. Δεν πίστηκα. Επόμενη γραμμή. Ναι, μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα, ναι. Είστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ρε. Πόσο ωραία. Είστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ρε. Δεν μου λες, ρε, εσύ. Ναι. Ποιο ΠΑΟΚ δεν γίνεται, ρε, με σένα, ρε. Εγώ. Ναι, με τα αρνιά, ρε. Εγώ έβλεπα ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Α, το σποτάκι λες. Το σποτάκι, ρε, τραχανά, ρε. Ήταν τυχαίο. Όχι, τυχαίο. Το δώσα γραμμένο να το διαβάσω. Μην μιλάς εσύ, περίμενε. Τι τυχαίο. Ρε, εσύ δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε, και βγαίνεις να πούμε και μιλάς να πούμε στα ραδιόφωνα, ρε. Ρε, ασβέ. Ασβέ. Τώρα πώς φύγε τα λεγιά. Σε μένα τα λέει. Πού τα λέει, χάνεσαι. Ακού λέει, ασβέ. Τι να πει. Ρε, τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Έλα, μωρέ, έτσι με το δώσα γραμμένο να το πω. Τι στο δώσανε γραμμένο, ρε. Όταν λέω εγώ, βγάλτε και μια σημαία έξω από το Μετρόπολη, θα τελειώνουμε, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Τσίπρα δεν έχετε πάνω στο δρόμο. Τσίπρα έχουμε. Ρε, Τσίπρα μοιάζει με την Καλαμαριά με τον ΠΑΟΚ, ρε. Έπρεπε να κάνει 3 σποτάκια, 4. Ναι. Να είναι 33. Βέβαια, βέβαια. 25. Κυρία Σιακίνη. Το αγροτικό σα τέρα στο πηγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ακούς, εγώ χειραψία με δημόσιο υπάλληλο δεν θα έκανα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί να πούμε, άμα τραβούσε το χέρι σου πίσω, όχι δαχτυλίδι, ούτε δάχτυλα δεν σε έμεινε. Κατάλαβες? Πιο κυφίνες. Κυφίνες. Ναι, πιο τεμπέληδες. Δεν υπάρχει, ρε, σαν τους φιλόσοφους της Ελλάδας είναι αυτή, ρε. Ναι. Ψέματα είναι. Εγώ τα πάντα. Εγώ δεν πιστεύω. Τι έγινε, ας με σταματήσει ο γιατρός. Καταρχήν, εγώ τα λέω ευρύτερο και βαρύ δημόσιο για να πω, γιατί ξέρουν όλοι τι, με τι ασχολούμαι. Αν παρελπίδα γίνει πόλεμος, δεν έχει δικαιολογίες. Πού να δεις. Εκτός, εγώ επειδή έχω γαμπρό συνταγματάρχη από την κόρη μου, τους στρατιωτικούς τους βγάζω απ' έξω. Δημόσιοι δεν είναι όμως οι άνθρωποι. Όχι, από το δημόσιο προπολογισμό δεν πληρώνω. Τι είμαι εγώ τότε? Λοιπόν, και σένα σε βγάζω απ' έξω λόγω βλακείας. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι, ναι,
όλοι οι άλλοι κάτοικοι, ξέρω εγώ, αυτοί του Δήμου και της Περιφέρειας και αυτά. Τι λέει, πριν είναι οι άνθρωποι. Ποιο τεμπέληδες πεθαίνεις, ρε. Δηλαδή, σκουπιδιάριδες είναι τεμπέληδες. Όχι, ρε. Άσους αυτούς, ρε. Κοίταξε, γιατρέ, σε μένα τέτοιες τρίπλες δεν βγαίνουν. Γιατί αυτό, όχι. Υπάρχουν δημόσιοι και δημόσιοι πάλι. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες είναι... Άκου να δεις. Δηλαδή, άμα πας σε μια δημόσια υπηρεσία, πάμε χάρη ΕΛΤΑ, με υπερπαιδευτικό ωράριο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, δημόσιο γιατροί, δημόσιο υπάλληλοι είναι. Ρε γιατρέ, και το ξέρεις κι εσύ, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός από τους σκουπιδιάριδες και ξέρω εγώ αυτούς που... Τους φουκαράδες που σκουπίζουν τον δρόμο. Στα νοσοκομεία που είναι δημόσια, δηλαδή νοσοκόμοι, γιατροί. Πρεάσε τώρα, βρε, τώρα, μην τούμε πάθρε. Τι δεν είναι παραγωγική. Στα κατώ το δημοσίου υπαλλήλου, ρε. Η εκπαιδευτική δεν είναι παραγωγική. Μπέλιδες είναι, ρε. Τι είναι, ρε. Τι διδάσκουνε, ρε, εσύ, γιατρέ, να πούμε τώρα που με τσατίζεις τώρα. Μια χαρά διδάσκουνε. Όλα τα φροντιστήρια είναι φουλ, ρε. Φουλ. Αυτό είναι δίκιο. Το γεγονός ότι ο μαθητής προσπαθεί και απαξιώνει το δημόσιο σχολείο. Να σου πω κάτι. Γιατρέ, σε παρακαλώ τώρα. Εγώ δεν έκανα στη ζωή μου πολλά φροντιστήρια. Ελάχιστα. Τι δημόσια παιδιά μιλάς τώρα. Δεν ιδιωτικό και την κάνω έξτρα αγγλικά και γαλλικά. Ποιο δημόσιο. Κάνα τα παιδιά και τα δικά μου τα παιδιά τα έστελα να πούμε στο έξω, ρε, να μάθουν αγγλικά και αυτά. Το πρόβλημα στι τάξει, στο δημόσιο σχολείο, είναι ότι είναι μεγάλα, πολυάριθμα τα τμήματα. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί σε ένα τμήμα 30 άτομα να είναι αποδοτικός. Για πήγαινε. Εγώ έχω κάνει φροντιστήριο. Άμα πας σε ένα φροντιστήριο με 30 άτομα η τάξη, θα είναι αποδοτικό. Έχω δουλέψει 3 χρόνια στην έκθεση της Θεσσαλονίκης στη Φυλάξη. Εγώ λέω το εξής. Βάλτε μια τάξη σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα με 30 άτομα και πείτε μου, θα είναι αποδοτική. Άκου να δεις, ρε, τώρα. Έχω δουλέψει εγώ, δεν το έχω πει στον αέρα. Έχω δουλέψει 3 χρόνια, να πούμε, στη φύλαξη της εκθέσεως. Ναι. Με έβαλε ο Δημαρέλος, ξέρει ο δίπλα σου, να πούμε. Ναι. Ο Δημαρέλος, το ξέρεις ο Δημαρέλος. Ξέρω, ρε. Α, μπράβο, ρε. Είναι παιδικός μου φίλος. Και είναι τιμή μου. Λοιπόν, άκου να δεις. Και μου είπε, μη τυχόν και πεις τι είσαι. Θα λες ότι είσαι Πασόκ. Λοιπόν. Κάθε πρώτη του μηνός, ακούς, άκουρε εσείς, άκουρας βέλα, δεις τι γίνεται. Άκου να δεις, κάθε πρώτη του μηνός, από την έκθεση μέχρι το Βαρδάρι είχε σειρά, ρε. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Για να πάρουν το δεύτερο μισθό, ρε. Διπλοθεσίτες. Σόπα, ρε, φίλε. Αυτά είναι. Διπλοθεσίτες αυτοί οι κλέφτες και βγαίνουν και μιλάνε τώρα για Πασόκ και μιλάνε η καταστροφή της Ελλάδας. Ξέρεις είναι, ξέρεις ποιο, τι παρερμηνεύεται, κάποιους συνδικαλιστές οι οποίοι ήταν όντως εργατοπατέρες και έτσι ομογενοποιείται και κυματοποιείται τα πάντα, ρε. Δηλαδή δεν είναι όλοι συνδικαλιστές. Ναι, ακούς, εσείς τα έχετε βάλει με τους συνδικαλιστές, όχι με τους δημόσιους υπαλλήλους. Να τα ακούσει και ο κόσμος. Ναι. Άμα ακούω για συνδικαλιστή, ο μεγαλύτερος ρουφιάνος του κόσμου είναι συνδικαλιστή, ρε. Αυτή, δηλαδή, άλλο δημόσιος υπάλληλος και άλλος συνδικαλιστής. Μην τον μπερδεύετε. Οι συνδικαλιστές δεν δούλεψαν ποτέ. Δηλαδή, ένας ο οποίος ήταν πρόεδρος στο 15μελές σχολείο, συνεχίζει να είναι αφής κουλτούρας. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης είναι, ρε. Και είπαμε. Η δεξιά, έχω πει μια ατάκα στο παρελθόν, η δεξιά λαιλάτη την αριστερά. Μην μιλάς για δεξιά, ρε. Η δεξιά λαιλάτησε την αριστερά και την απαξίωσε με το συνδικαλισμό. Εσύ, άκου να δεις τώρα. Μιλάς τώρα ο καλύτερος φίλος του καπιταλιστή είναι ο συνδικαλιστής. Τέλος. Το ΣΥΡΙΖΑ με θυμίζει τον ΠΑΟΚ, ρε. Φτάνει, άσο. Καλά τα έχουν. Ο Ιβάν με τον Τσίπρα είναι κολλός και βρακή. Μια χαρά τα πάνε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα. 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 Κωστάκη, εγώ είμαι. Εσείς, κύριε. Λοιπόν, έλα, παλικάρι μου, Όμηρος είμαι, όχι όμως ο Κοτοπουλάς, ο άλλος Όμηρος που ξέρεις. Ποιος Όμηρος? Τότε που μ' είχες βοηθήσει με την κόρη μου και με το... Τι κάνει η κόρη? Μια χαρά είναι, το εικονάκι έχει γίνει 8 μηνών. Μια χαρά είσαι.
Μια είσαι καλά. Σπίτι κανονικά. Όχι, είναι μόνη της μένει τώρα. Εσύ ρε, άμα είσαι στο σπίτι. Ναι ρε, εγώ εδώ είμαι. Μια χαρά, τα βόλεψες. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Mm-hmm. Επειδή ναι. τον ακούω και με διεγείρει ορισμένα ερωτήματα. Λοιπόν, ένα ερώτημα το πρώτο που θέλω να κάνω, μια και μιλάει για την κυβέρνηση. Εγώ είμαι άνεργος εδώ και 1,5 χρόνο. Τελείωσε λοιπόν το Ταμείο Ανεργίας μου και σαν άνεργος δικαιούμαι να πάρω το Ταμείο των Μακροχρόνιων Ανέργων, mm-hmm. το οποίο ανέρχεται 200 ευρώ. Επειδή όμως λέει κάνω κοινή δήλωση με τη γυναίκα μου, δεν το δικαιούμαι, γιατί ξεπερνάμε το όριο. Και λέω ρε παιδιά, εγώ είμαι ο άνεργος, όχι η γυναίκα μου. Τέλος πάντων, το χάνω λοιπόν αυτό το επίδομα. Δεν μπορώ να το πάρω. Γιατί κάνω κοινή δήλωση, λέει, με τη γυναίκα μου. Εκτός αυτού, θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό και να μου απαντήσει. Αυτά τα ρωτάνε στο λογιστή. Τη στιαπού που μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει, όχι, σου λέει κύριε Κάνε. Κάνε ξεχωριστή και εσύ. Δεν μπορεί, πρέπει να δηλώσει ή διαζευμένο ή χωρισμένο. Δήλωσε διαζευμένο. Ναι, πρέπει να δηλώσει διαφορετική διεύθυνση κατοικία όμω. Δήλωσε μια ψεύτικη. Αν δηλώσει φιλοξενούμενο στη γυναίκα. Όχι, μπορεί τώρα βρει μια λίστα στην Ελλάδα τώρα και εσύ τώρα. Άκουμε δεν πάει να κάνει μια ανοησία εκεί τώρα. Παρακάτω, μια ερώτηση που θέλω να κάνω τον γιατρό. Ποιο είναι ανώτερο στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργό ή μια υπάλληλο στο Υπουργείο εδώ που έχουμε τη Βόρειο Ελλάδα. Τι είναι, ανώτερο τι. Ποιο είναι ανώτερο στι εντολέ. Ο πρωθυπουργό όταν ψηφίζεται κάτι στη Βουλή ή μια. Υπάλληλος στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Υπάλληλος εκτελεί εντολές, δεν κάνει τίποτα άλλο, κρατικός υπάλληλος είναι. Λοιπόν τώρα, η γυναίκα μου δουλεύει στους παρατησιούχους του Δήμου. Τι είναι αυτή? Παρατησιούχους του Δήμου, αυτοί που πήρανε παράταση που ψηφίσει και ο νόμος. Α, παρατησιούχους, ναι. Λοιπόν, η κυρία αυτή λοιπόν, το όνομα της οποίας είναι Κωνσταντίνου, δεν υπογράφει να πληρωθούν και έχουν να πληρωθούν από το Δεκέμβριο. Διότι είναι Νέα Δημοκρατία και επειδή της θα κοιτάξει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το λέω γιατί έχει υποθεί ότι θα τη βάλει στις εκλογές υποψήφια βουλευτίνα, και ενώ στο Δήμο Καλαμαριάς, Πανοράματος, οι παρατησιούχοι πληρώνονται, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης έχουν πληρωθεί το Δεκέμβριο. Και λέω, εγώ δεν υπογράφω κύριε γιατί είστε παράνομοι. Άμα, άμα η γυναίκα έχει τέτοια εντολή. Πρόσεξε τώρα. Τι φταίει. Είναι παράνομοι λοιπόν οι υπάλληλοι. Μα η γυναίκα έχει τέτοια εντολή, σου λέω. Γιατί δεν του απολύεται. Μα η γυναίκα θα του απολύσει. Δεν φταίει η κυρία Κωνσταντίνου. Θα να πηγαίνουν στη δουλειά χωρίς να πληρώνονται. Χριστιανέ μου, δεν φταίει η υπάλληλος. Δηλαδή, η υπάλληλος εκτελεί εντολή. Είναι εκτελεστικό όργανο η υπάλληλος. Το πανόραμα και υπογράφει είναι ηλίθεια. Αυτή δηλαδή τηρεί τι. Εδώ θέλεις καλό δικηγόρο. Πάντα χρειάζεται ένα καλό δικηγόρο και τα πάντα. Βρες καλό δικηγόρο και καλό δικηγόρο. Νομίζω ότι στερεί σε καλού λογιστού ένα σύγχρονο Έλληνα. Που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει. Ένα καλό λογιστή, ένα καλό δικηγόρο. Τι άλλο ένα καλό. Γιατρό. Ένα καλό γιατρό και ένα καλό πυγμάχο. Εντάξει. Εγώ λεφτά δεν έχω πάνω. Να διαβάσουμε κάποιο μήνυμα. Άρα, να πάμε σε γραμμές. Αυτά τα κομμάτια είμαι γέρος. Γιατί έχουν έρθει, έχει έρθει πληθώρα. Να αγιάζει το στόμα του Σπύρου του Γιάβρου που τα έχωσε στο δημόσιο υπάλληλο. Θέλει και εφάπαξ τα 45 του γιατροδάκου τη πλάκα. Λέει ο φίλο αυτό. Μασελάκια η ομάδα σου πέφτει για τον Αντωνιάδη λέει. Και με τον Μπάουκ ασχολείσαι πάλι. Κατεγραμμένα λέει τα είναι τρελό ο Καναδό πέρσι. Ξεφτύλο Γερμανέ, του λέει 9-12. Αν δεν σταματήσει ο δικασμό μεταξύ μα, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Δεν πρόκειται να σταματήσει ο δικασμό μεταξύ μα. Εννοείται δεν πρόκειται. Είναι η φύση του ανθρώπου να είναι. Ρε δημόσια τεμπέλη, λέει εσένα. Βγες έξω στην ελεύθερη αγορά να δουλέψει και να πάρει 350 το μήνα και να δω μετά τι θα λε. Προκλητικέ δημόσια υπάλληλη τεμπέλη. Εντάξει. Κάποιοι νιώθουν ότι κουράζονται υπερβολικά. Α είχαμε μυαλό στα 18 του. Ας είχαν και να γράψουν υψηλά σπανές εξετάσεις, μου το δώσουν το δικαίωμα. Είδες, το επέλεξα. Είδες ότι ρεφορμισμός, ο ρεφορμισμός ναι. Επιτρέπει σε όλους αυτούς να σε κράζουν. Ο Λένιν που θες να συναντήσεις θα σου δίνει πολύ ωραίες συμβουλές. Για όλους. Εντάξει. Πόρε Κωστή, είπαμε να αλλάξετε κουβέντα, αλλά αυτός ο κρατιστής δίπλα σου λέει μας έμπρεξε πάλι. Ο 39 γνωστός παοκτσής και δεξιός. Και βολεμένος δημόσιο που είναι πιο τεμπέλιδες και από μια πέτρα. Εγώ παιδιά δεν είναι διόρισκα. Φέρε το που τα λέει καλά με τέτοια μια λογική. Δεν διορίστηκα. Πανελλήνες εξετάσεις έδωσα και εισήχθηκα σε μια συγκεκριμένη σχολή. Τι να κάνω. Ρε σκυλογιατρέ τεμπελόσπυρο, όποιος ξυπνάει 6 ώρα τώρα κοιμάται λέει. Εσύ ζών κοιμάσαι στη δουλειά σου. Λέω 77. Καλά έτσι νομίζει. Ο άλλος λέει γιατρέ. Κρατικό μονοπόλιο οι ΔΕΗ χρεωμένοι. Κρατικό μονοπόλιο ο ΣΕ χρεωμένος. Ολυμπιακή, νερό, ΕΡΤ, όλα αυτά και άλλα πόσα
ήταν κρατικά και μονοπόλια και φυσικά καταχρεωμένα. Απαντάω 521. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ο 730. Γιατρέ λέει, όπως θα άρχισε στα Σέρας φεύγοντας από το γάμα ΚΝΟ, κάνε μια στάση κινητήρια θέρμης 4 Τετάρτου 2013. Πέθανε ο Πέτρος Θοδωρίδης. Πέτρο θα λέμε και θα κλαίμε. Πανσεραϊκός, τσέκε βάκ. Από κοινού δηλαδή και οι δύο. Ναι. Μπορεί. 9-12 να προσέχεις. Στα 2 μέτρα θα μπέχεις. Ήρθε στο 1,5 μέτρο, κάηκες. Λοιπόν, μόνος διαχρονικά η παραστάτηση ήταν ο Σκόρδας, αλλά τον φάγατε. Μη μία και άλλοι. Πού είναι τώρα ο Άρης, πάρτε τα. Ο τελευταίος μεγάλος Άρης ήταν επί Σκόρδα, λέει ο Αργιανός. Το τελευταίο ήμουν που δεν διαβάσαμε. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα, ρε. Να τον. Καλώς τον. Τα μάθαμε όλα για την ροτοξινεμία, έτοιμοι είμαστε. Το πασό είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Αντωνιάδη, αν δεν έκανα ποιος καλά γαλατάκι, τσιμίζουε. Αν δεν έκανε μας τη χάρη τώρα, η γριά τελείωσε κύριε Αντωνιάδη. Θα μιλείς για πασό και εσύ. Λοιπόν, Βασιλάκη, τι κάνεις καταρχήν. Καλησπέρα. Το εμβολιακό πρόγραμμα, όλα αυτά τα έχουμε πλέον, κάναμε update. Έλα, κάναμε την Κόριο, το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ, βρεθήκαμε. Εντάξει. Καλώς τους. Τι να κάνουμε, είπαμε να έρθουμε στην Καστοριά να δούμε τα ζώα. Τι φίλε έχουμε, χιώτικα? Όχι φίλε, γίγος έχω. Τι έχουμε? Κάτσι. Έγες, Λακών, τι έχουμε, Μαλτέζικα, τι έχουμε εκεί πέρα, Δαμασκού, τι φίλοι έχουμε. Τα βρήκαν αυτοί οι δύο τώρα. Δαμασκού είναι ντόπια, εκεί η απόβα είναι. Τι παραγωγή έχεις, έχει... τι παραγωγή έχεις. Εννοείς είναι καλά. Ναι, ναι. Εφτάρα και 250 και 300 λίτρα. Μηχανές κανονικές, Δαμασκού ανθεκτικότατες, καλές είναι. Μηχανές έχουμε τα χέρια σε γεωτέ. Εσύ, κάτσε, ζάνεν και αυτά φυσικά δεν πρόκειται γιατί είναι απαιτητικές φυλές και υψηλής παραγωγικότητας. Κοίτα να δεις, τα παρτηρικά τα ζώα είναι αλπίν και ο σκοπός είναι σε 3-4 χρόνια να έχει γίνει καθαρό ένα αλπίν όλο το που πάει. Άθεις να τα βγάλεις στον αλπίν, να έχεις μεγάλες αποδόσεις, μπράβο. Ναι. Έχεις κάποια μονάδα εκεί πέρα στην οποία κάνεις τυροκομικά προϊόντα ή τα πουλάς κατευθείαν στη βιομηχανία? Όχι, το πουλάω. Πάντως ξέρεις ότι στην εγωτροφία και προβατοτροφία έχουμε τεράστιες δυνατότητες γιατί δεν υπάρχει ποσόστοση. Οπότε δεν σου βάζει κάποιο πλαφόν παραγωγικότητας, μπορεί να βγάλεις όσο θέλεις. Σφουγγαράκια αυτά όλα τα χρησιμοποιούμε, φαντάζομαι. Είμαστε σύγχρονοι. Ναι. Συγχρονίζουμε ίστρους, τα λοιπά, όλα έτσι. Δεν μου λες πόσες γένες δίνεις στη διετία, τρεις ή πας κάθε 6 μήνες για γένα? Πώς το ρολάρεις? Μία φορά το χρόνο το αφήνουμε να γίνει αυτό. Και το ξεκουράζεις, ε? Ναι, ναι, καταπονείται πολύ να γεννήσει δύο φορές. Συμφωνώ. Να πάει στην 7 ετία καλά παραγωγικά, θα τετεργώνει εγώ να λύσει. Θέλω πάρα πολύ. Πόσες μητέρες έχεις? Τώρα είναι γύρω στις 100. Και ανανεώνεις από το δικό σου κοπάδι ή αγοράζεις? Όχι, για 4 χρόνια έχω βάλει σκοπό να κρατήσω όλα τα φιλικά και μετά θα δούμε. Και πόσους τράγους έχουμε? Αναπαραγωγή δηλαδή κάνουμε εκεί πέρα, κάνουμε, πώς δεν κάνουμε? Ναι, έχουμε 5 και έχουμε παραγγείλει 5 για μας που να πάρουμε φέτος. Mm-hmm. Θα κάνουμε και μούρτια του χρόνου και θα πάει έτσι. Μπράβο. Άξιος. Απλά επειδή έχουμε μπει σε ένα βιολογικό πρόγραμμα, τώρα περιμένουμε να πάρουμε και το άλλο. Η εκτροφή είναι εντατική, η με εντατική, η εκτατική, πώς την έχεις? Ελεύθερο, ενσταυλισμένα, πώς είναι? Μικτή είναι. Η με εντατική, εντάξει, όχι. Okay. Και το καλοκαίρι είναι στο βουνό, είναι καθαρά βιολογικά. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο που αφορά το ποδόσφαιρο. Ένα πολιτικό. Ναι. Αυτό που αφορά το ποδόσφαιρο είναι ότι οι παοκτήδες είστε κότες. Κότες γιατί? Είστε σότες γιατί κάνει κοκτέιλ πάρτι ο Μαρινάκης. Είναι καλεσμένος ο Μίσελ. Έτσι εγκάρδια, πώς το λένε αυτό, ένα αγκαλισμό με τον Θεοδωρίδη. Έχει επικοδομητικό διάλογο με τον Φρέντο. Έχει ένα κλειστό, πώς να το πω ξέρω εγώ, μια κλειστή συζήτηση με τον Καραπατά. Και εσείς το κάνετε μούχτι, Το λέτε και γάβρο. Και με καθίστε το αντίπαλο δέος, από πολιτά για ήθελε. Είμαι πολύ υπερήφανος, ο κύριος Μελισανίδης. Ναι. Είναι απέναντι και από τους δύο αυτούς. Όπα. Από τα δύο πολιτάγια. Από το Σαββίδη και από το Μαρινάκι, σήμερα είναι απέναντι ο Μελισανίδης. Και επειδή είναι γάτος, είναι ο επόμενος άρχοντας. Νίκο, να σου κάνω μια ερώτηση, να σε διακόψω λίγο. Σε κατηγορούν πάρα πολύ ότι ενώ έχεις ένα λόγο
κατηγορηματικό απέναντι στον σκιώδη μεγαλομέτωχο, όπως ονομάζω εγώ, της ΠΑΕΑΕΚ, γιατί δεν είναι στην ουσία επίσημος, δεν μπορεί να είναι. Εμφανίζεται ο κύριος Αγγελόπουλος ως... Α, έχουμε. Λοιπόν, πώς κρίνεις αυτή τη μεταστροφή σου, γιατί ας πούμε τώρα μιλάς με καλά λόγια για τον κύριο Μελισανίδη. Έβαγε τραμπούμπο. Αναθεώρησες, είδες κάτι που σου άρεσε. Βασίλη, άκου να δεις. Το μόνο πράγμα που φοβήθηκα στη ζωή μου είναι ο Θεός, τίποτε άλλο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Κατέβηκες όταν δεις την ΑΕΚ από κοντά, την είδες. Την είδες την ΑΕΚ καθόλου φέτος. Από κοντά την έχεις την ΑΕΚ να αγωνίζεται. Στην Βέρεια την είδα. Α, το 0-2 ήσουνα. Ναι. Και αποθέωσες μπακασέτα για τη φαουλάρα. Ναι. Καλό κόσμο είχε. Καλό κόσμο είχε η ΑΕΚ στη Βέρεια. Πες μας γιατί λέει καλά λόγια για τον Μελισανίδη. Γιατί λες τώρα. Άκου να λύσω. Γιατί λέω καλά λόγια για τον κύριο Μελισανίδη. Μισό λεπτό, Νίκο, διάλειμματάκι. Διάλειμμα. Μην κλείσεις. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάμε, Brad Pitt, τάσεις μουσικές. Λοιπόν, συνεχίζεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ έχω πει δημόσια πάρα πολλές φορές ότι κύριε Μελισανίδη από μένα θα τα ακούς όπως ακριβώς είναι. Στο καλό θα σε επικροτώ. Και στο άσχημο θα σε κράζω σε εισαγωγικά. Πού είναι το καλό. Το καλό που είναι. Το καλό ποιο είναι. Πρώτο χρόνο το κακό θα με πάει για 6 μήνες γαλλικότερα να βάλετε. Ναι. Έχει διάθεση να τον κρατήσει. Ναι. Και έφερε τον Βάλιας. Έφερε σημαίνει, έφερε σημαίνει. Του Ραντάρελη. Δηλαδή έκανε κινήσεις, οι οποίες δεν είναι πιάνο. Του δείχνουν ότι έβαλε μυαλό μετά τις πατάτες μου Ράιτ και δεν ξέρω εγώ και δεν συμβαίνεται. Και επίσης μου δείχνεις ότι αλλάζει το τοπίο. Βλέπω αυτούς τους τις φόρμες εισαγωγικά που χαρακτηρίζει ο... Εγώ τους διαιτητές, ναι. Μπράβο. Βλέπω να αλλάζουν λίγο ρότα. Βλέπω να αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Το μάτς της Κυριακής πώς το προσδοκάς τώρα. Έχουμε ένα μεγάλο μάτς την Κυριακή. Πολύ μεγάλο. Το άλλο Παναθηναϊκός. Ναι, πώς το βλέπεις. Του κόλου μάτς. Ασέζουν οι άσο το ημίχρονο, μην την ψάχνει. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ναι. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό να είναι φορμαρισμένος βέβαια, αλλά υπάρχει και η αποχή δεν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, αυτό θα δει με δύο χάφρα απαλώς και θα το πλήξουν οι άλλοι. Λες. Θα το πλήξει ο Σιμώνης σου λέω, διάστο. Ο άλλος θα παίξει όπως παίζει. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μελισανίδης θα κάνει πράξη αυτό που περιμέναμε εδώ και χρόνια να κάνει. Δηλαδή θα κάνει μεγάλη την ΑΕΚ και εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Εντάξει. Όσο για εσάς, κάντε μου χτύ και μετά μιλήσω ότι είστε μεγάλη ομάδα
Πάοκο. Καθώ έβγαλε την περιφάνεια. Καθώ έφτασε σε ένα επίπεδο να συζητάω ότι με τρεις και τέσσερις προσθήκες θα γίνεται πολύ μεγάλη ομάδα. Το συγκέντρο και το κράτητε. Και μια τελευταία ερώτηση στον Νίκο να μας απαντήσει γρήγορα. Πώς κρίνεις το γεγονός της σελίδας στο Facebook παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο ξεπέρασε τα likes στη Νέα Δημοκρατία και οδεύει να πιάσει το ΣΥΡΙΖΑ? Το 2021 θα είμαστε αυτοδύναμοι. Έφυγε! Καλημέρα. Μου αρέσει η πίστη του. Καλώς τον, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε παιδιά? Μια χαρά είμαστε. Καλά είμαστε. Γιατρέ, ενώ είσαι πολύ ωραίος με το σημερινό έτσι τοποθέτησή σου, χάνεις πόντους. Χάνει πόντους γιατί, το λόγο. Δικαίωμά του, γιατί τώρα έτσι όπως είναι κατάσταση, ο κόσμος θα έχει βάλει συνήθως με τους δημοσίους. Κακός για μένα. Ναι, κακό για σένα, δικαίωμά σου. Με τον εαυτό του πρέπει να τα βάζεις πρώτα. Να σου πω κάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύει ότι η πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο απαθείς που πιστεύουν ότι η πολιτική επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Τι να κάνω παραπάνω. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να σε γνωρίζω προσωπικά, πρέπει να είσαι αυτός ο ένας ή ο δύο στους δέκα που το κάνουν επειδή το γουστάρουν και το κάνουν καλά. Φυσικά τα ποσοστά είναι αρνητικά στον κλάδο, γιατί οι πιο πολλοί κάνουν ότι δουλεύουν και εμείς κάνουμε ότι τους πληρώνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Τέλος πάντων, θα ήθελα να πω κάτι που βγήκε ένας ο κύριος πρώτον που βγήκε από τη Γαλλία. Και έλεγε για τους δρόμους. Έτσι του είπες, Ραπτόπουλε, εσύ μπορώ να τρέχω να κάνω και ό,τι θέλω. Έτσι γουστάρω. Ναι. Λοιπόν. Αφού δεν με πιάνει ο άλλος να με βάλει μέσα να μου πάρει τα μάξι για 6 μήνες, καλά κάνω και τρέχω. Πρόσεξε. Εδώ και 20 χρόνια, αυτό το θυμάμαι από πάρα πολύ παλιά, ναι. Βγαίνανε κάτι παλικάρια πρώην οδηγοί. Ο ένας μάλιστα ήταν και κολλητός του Τζίγκερ, έτσι, φτωχοπέδι, όλο σεράλι και τέτοια. Έβγαινε και ένας άλλος, η Αβέρης. Ο Αβέρης, δεν καταλάβει, όλο επιδοτής και τέτοια είναι. Ναι. Και μας βρίζανε εμάς τους Έλληνες τους οδηγούς. Ναι. Ωραία. Ζώα μας λέγανε, κοπρόσκυλα και τέτοια. Όχι, ακόμα το λένε. Εγώ έχω να κάνω, όχι μόνο σε σένα, να μου πείτε και στην άποψή σας, αλλά γενικά σε όσους ακούνε την εξής απλή διαπίστωση. Πόσοι Έλληνες σκοτώνονται από τη στιγμή που έγινε η Αττική Οδός στην Αθήνα? Δεν έχω κάνει τέτοια στατιστική επεξεργασία να ξέρω τα δεδομένα. Πόσοι? Η Αττική Οδός έχει έρθει Αθήνα, έτσι δεν είναι? Καλά, ρε, έχω ζήσει 5 χρόνια. Κλειστός αυτοκινητόδρομος. Υψηλής ασφαλείας. Για να σκοτωθεί κάποιος να πηγαίνει με 250 και να πέσει στον τοίχο. Πρακτικά ναι. Που σημαίνει το ποσοστό σε σχέση με την υπόλοιπους δρόμους της Ελλάδας που υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή είναι. Τεράστια είναι διαφορά, όντως. Όπως και στην Εγνατία Οδό που είναι πολύ ασφαλής δρόμος, δεν υπάρχουν ατυχήματα μεγάλα. Η Εγνατία Οδός είναι από τις μεγαλύτερες απάτες. Διότι δεν σου δίνει το περιθώριο λάθους. Και σκάσαμε ένα κάρο λεφτά και θα βάλουν και διόδια. Άλλη κουβέντα αυτή. Όμως, χίλιες φορές στην Εγνατία Οδό παρά στους άλλους δρόμους. Βέβαια. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν πιάνει την ποιότητα της Αττικής Οδού. Παίρνουν τα κανάλια και παίρνουν τις μίζες και τις επιδοτήσεις και από εδώ και από εκεί. Και κάθονται και βρίζουν εμένα, σέναν και τον άλλονα. Όμως εγώ ο ίδιος, όταν είμαι στο σωστό δρόμο. Δεν έχω τα ίδια ποσοστά ατυχήματος. Κοίταξε, έχουμε βελτιωθεί. Θυμάσαι πριν 15 όταν χρόνια. Ο δρόμος είναι βελτιωμένο. Κάθε Πάσχα τι γινότανε. Τι γινόταν το Πάσχα, θυμάσαι. 180 νεκροί. Το καλοκαίρι τι γινόταν το Σαββατοκύριακο, θυμάσαι. Τα έχουμε μειώσει πάρα πολύ. Μα πρόσεξε, να τελειώσουν όλοι οι δρόμοι και τότε να δούμε τα ποσοστά. Αν θα γίνονται στις εθνικές οδούς ή θα γίνονται στα χωριά. Σωστό. Σωστό. Αμέ. Πάμε παρακάτω. Ένα επόμενο που θέλω να πω. Βγαίνει ο γιατρός και όντως μιλάει για την αριστερά. Ναι. Δικαίωμά του, μαζί του. Σε πόσες χώρες, γιατρέ, του κόσμου λειτουργεί αριστερά και πάνε μπροστά? Η αριστερά έχει προνομιακό πεδίο εφαρμογής μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, ως μοντέλο, ως θεωρία. Αλλά γενικότερα, άμα το θέσουμε καθαρά θεωρητικά, δεν υπάρχει ο περσενιλιστικό μοντέλο, δηλαδή οποιαδήποτε οικονομική θεωρία, που να μην δημιουργεί αδιέξοδα. Μαζί σου. Αλλά εδώ δεν υπάρχει οικονομική θεωρία, δυστυχώς, ούτε δεξιά τα αριστερά, που να μην δημιουργεί αδιέξοδα. Συγγνώμη. Δημιουργεί αδιέξοδα, δυστυχώς. Ναι, τέλειο υπάρχει, όχι. Όχι, σαφώς δεν υπάρχει. Μπράβο, τέλειο. Ωραία. Τι λειτουργεί στον πλανήτη μας από τις 200 χώρες, τις περισσότερες που πάνε μπροστά? Ποιο σύστημα λειτουργεί αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 30-40-50? Καπιταλισμός. Δεν σημαίνει πάντα ότι πηγαίνουν και μπροστά. Όχι, πάνε καλύτερα από τους άλλους. Εντάξει, φαινομενικά. Δηλαδή, εμείς λέμε για Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχουν 70 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στα χαρτόκουτα.
Ποιες Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε, υπάρχουν 200 χώρες στον πλανήτη. Σωστά. Υπάρχουν, ναι, ναι, εντάξει. Πολύ υπάρχουν ωραία. Διάφορα μοντέλα. Ναι, γιατρέ μου, είναι απλά τα πράγματα. Γιατί είναι και βράδυ. Υπάρχει το τοπικό και υπάρχει και το πρακτικό, το πραγματικό. Εντάξει. Τοπικά, ναι, πολλά μπορεί να γίνουν. Στην ουσία, πόσοι φεύγουν από τις δυτικές χώρες να πάνε στις ανατολικές και πόσοι φεύγουν από τις ανατολικές να πάνε στις δυτικές. Αυτή τη στιγμή η χώρα με το μεγαλύτερο βιωτικό επίπεδο και μεγάλο πληθυσμό. Όχι, α μην μου αλλάζεις, απάντησε μου σε αυτό που σου λέω. Μην πετάς την μπάλα στην κερκίδα. Κοίταξε από το από πού φεύγανε και πού πηγαίνανε, για πες μου. Κατά κύριο λόγο από Μέση Ανατολή. Ποιο τα μεταναστευτικά Ανατολή? Ρεύματα, τα μεγάλα. Συνόμη, από Ασία. Στην Ελλάδα ζεις. Από Ασία. Συγγνώμη, στην Ελλάδα ζεις. Το 90 από πού φεύγανε. Τι εννοείς από πού φεύγαν οι μετανάστες? Από πού φεύγανε, φεύγανε οι Έλληνες και πήγανε στην Αλβανία ή ήρθαν οι Αλβανοί στην Ελλάδα? Εντάξει, ήταν ένα φαινόμενο, εντάξει, έπεσε το κομμουνιστικό. Ποιοι πηδάγανε τα σύνορα, γιατρέ μου? Από τις πρώην ανατολικές χώρες. Μπράβο, γιατί, γιατρέ μου? Ψάχνανε κάτι καλύτερο, εντάξει, δεν είναι. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά ένα σύστημα, παραβιάστηκε. Είναι ωραίο των φορολογουμένων τα λεφτά και πιστεύω εσύ το κάνει. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τους περισσότερους και αν μπορείς, επειδή ψηφίζεις και εσύ τους συνδικαλιστές, θα πρέπει εσείς οι ίδιοι δημόσιοι, αφού είστε έτοιμοι, να πετάξετε έξω τους συνδικαλιστές. Στον τομέα που εργάζομαι ευτυχώς δεν υπάρχει συνδικαλισμός. Όχι, όχι, όχι. Εσείς μέσα, τους συνδικαλιστές τους δικούς σας. Δεν γίνεται. Αυτοί κόβουν και ράβουν. Δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να... Γιατί δεν γίνεται, γιατρέ μου? Δεν γίνεται δυστυχώς, έτσι πως γιατί, είναι. Δυστυχώς, γιατί είναι δυστυχώς, ο έμεσος. Όχι, 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 θα σου πω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, στο έχω ξαναπεί, ότι ο έμεσος χαρακτήρας της δημοκρατίας μας. Μεγάλοι πληθυσμοί, δεν μπορώ εγώ να τον ελέγξω. Αυτός φέρει. Δηλαδή, τα συνδικάτα δυστυχώς είναι κάποιοι εργατοπατέρες, λαοπλάνοι. Τι να κάνουμε, δυστυχώς έτσι λειτουργεί το σύστημα. Η μάζα, Λεμπόν τα έλεγε αυτά. Ο Λεμπόν. Ο ίδιος ο Λεμπόν τα έλεγε αυτά. Ψυχολογία των μαζών, τι να κάνουμε, δυστυχώς. Ο Λεμπόν. Ξέρεις το Λεμπόν? Δεν τον ξέρω προσωπικά, τι ιστορίες το έχουμε διαβάσει. Ξέρω το Λεμπόν. Το Λεμπόν. Τέλος πάντων. Χαιρετίσματα. Εδώ έχουμε θέματα. Έχουμε δυσάρεστα πράγματα. Θα τα πούμε κατηδίαν, Δημήτρη. Ο Κασακιάνης, ο Δημήτρης φίλος, σου τη λέει λίγο. Περαστικά στις γυναίκες σου, φίλε. Θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, δεν περίμενα. Δεν περίμενα να μου το γράψει αυτό το κακό μήνυμα. Λοιπόν, Νίκο Εφοριακό, Κωστή, φτάνει το αστείο με το Σάλπι. Αν θέλει να κάνει τον παλέμαχο, ας πάρει τηλέφωνο το Βασίλη Κωνσταντίνου. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Εσείς, ναι. Ρα... Ναι, κύριε. Μιλούσες πριν με τον οπαδό του Σόρα. Και τι να κάνω, και τι να κάνω, και τι να κάνω. Ναι. Τι να κάνεις μετά, να ξεκινήσεις με τη Γιώχανσον Αγκαλιάρη, ρα. Μα του ζητάω λύση. Τώρα, τι μιλούσες, με ποιον μιλούσες? Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν το ΣΥΡΙΖΑ, σαν τον γιατρό. Γιατί να μην πιστεύω εγώ στον ΣΥΡΙΖΑ? Άμα σου πω εμένα ποια είναι η πραγματική μου άποψη, πιστεύω ότι μελλοντικά δεν θα γίνονται καν εκλογές. Θα υπάρχουν κάποιοι τεχνοκράτες, οι οποίοι θα ξέρουν από διοίκηση μεγάλων μαγαζιών και κρατικών οικονομιών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση και τίποτα παραπάνω του κράτους. Ένας από αυτούς που πίστευαν στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι και εγώ. Τώρα δεν το πιστεύεις? Δηλαδή, να σου πω κάτι, υπάρχει κάποιος ο οποίος να ξέρει να διοικήσει ένα κρατικό μηχανισμό τόσο γιατρέ, μεγάλο? Γιατρέ, με ένα ρηγά παλιό μιλάς. Τι λέει, ρηγά? Ρηγά φεραίο. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει. Στα πανεπιστημιακά μου τα πράγματα. Ρίγα φεραίο. Και να σου πω και κάτι. Ελεύθερος επαγγελματίας ήμουν. Μηχανικός. Εδώ και κάποια χρόνια ευτυχώς βρήκα. Φορολογική συνείδηση είχαμε. Οπωσδήποτε. Φορολογική συνείδηση είχα όσοι είχαν και οι άλλοι. Έκλεπε κι αυτός. Τα είπες όλα μόνος σου. Γεια σου, Ρίγα φεραίο. Γεια σου, Ρίγα φεραίο. Επόμενη γραμμή. Ρε το Ρίγα φεραίο, τον κλέφταρο. Επόμενος κύριος. Ναι. Μα ρε. Είναι... Ναι, κύριε, εσείς είστε, ναι. Φορολογική συνείδηση είχαμε. Κάτσε την ρωτάμε, ντροπή μας. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κώστα. Ναι. Παραδέχομαι εσένα γιατί λες ο ΜΑΤ την αλήθεια. Εγώ. Και για τον γιατρό μια συμβουλή. Ναι. Του έχω τον γιατρό. Μάλιστα. Τα χάπια να τα δίνει στους ασθενείς, να μην τα παίρνει αυτούς, γιατί θα πετάξει καμιά φορά σαν το δίκαρο και θα μας πέσει. Γιατί τίποτε το λέτε άλλο. Αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Για το,
για τον. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για αυτά. Αφού... Δεν μου λες, καλέ μου άνθρωπε, να σε κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Όταν κάνε μου, γιατί ξέρετε, μιλάω πρώτη φορά έτσι και δεν είναι, αλλά κάνε μου, θα προσπαθήσω. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε δημοψήφισμα. Ναι, ναι, ακούω. Ο κύριος Τσίπρας το αίτημα του λαού το πήγε ανάποδα. Ναι, ναι. Ωραία. Και έκανε εκλογές ο άνθρωπος. Αυτό, ναι. Μάλιστα. Και ο ελληνικός λαός τον ψήφισε. Εκ νέου. Εκ νέου. Εκ νέου, ναι. Και βρίζετε τον γιατρό, ρε, άθλη τύπη. Όχι, δεν τον βρίζω. Εγώ τον είπα. Το Λαφαζάνη γιατί δεν τον βγάλατε στη Βουλή, βρε. Δεν τον βρίζω τον γιατρό. Απλώς το λέω έτσι αποκαλεί. Τον πιστέψανε. Και εγώ τον πίστεψα, αλλά... Έτυχε να μην ψηφίσω γιατί είμαι μακριά, είμαι εκεί που... Τώρα δηλαδή δεν τον πιστεύεις. Όχι, αφού ο άνθρωπος είπε ψέματα, πάσα κάτω. Και τι θα ψηφίσεις τώρα. Εγώ δεν ψηφίζω, είμαι μακριά, έχω πιάσει εκεί στον άθωνα που είμαι στον άθωνα, δεν είναι... Δεν μου άνθρωπε, αν ψήφισες, τι θα ψήφισες. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κανέναν. Χρυσέ μου άνθρωπε, χρυσέ μου άνθρωπε, εναλλακτική βρίσκεις. Δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει εναλλακτική, τα έχουμε πει. Δεν υπάρχει. Να δικαιωνόμαστε σε αυτό, δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατρέ, θα φάμε τον Τσίπρα πάλι, ρε γιατρέ. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Καλό. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Μακάρι να βγει ένας, ας βγει ένας. Άρα ο γιατρός λέει θα ξαναψηφίσω Τσίπρα. Άρα... Ο γιατρός, εντάξει, πιστεύει στην... Μα λέει δεν έχω εναλλακτική, λέει. Όχι, μα εγώ δεν ψηφίζω κάτι. Είμαι πολύ σταθερός άνθρωπος. Ψήφιζα κάτι το 2000. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι σε εκείνο το χώρο. Τι να κάνουμε. Δεν αλλάζω. Δεν βλέπεις ψέματα λένε. Τι να τους άλλο τι γράφουν τα γραμμένα που είναι βιολογικός λένε αυτό που είναι το σωστό. Αλλά αυτοί είναι ψεύτες. Τι να τους κάνεις αυτούς. Ας τους αγωθούν μόνοι τους. Πώς κοιμάνε τα βράδια δεν ξέρω εγώ. Ανάσκαλα. Επόμενη γραμμή. Άκουλε πώς κοιμάνε τα βράδια. Τι τους νοιάζουν αυτούς. Τι δουλειά τους κάνουνε. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Δεξιός άνθρωπος. Να μας πει την άποψή του. Δεξιός άνθρωπος, ναι. Γεια σας. Λοιπόν, γιατρέ. Ακούω. Εγώ πήρα για να σου συζητήσω, επειδή είσαι άνθρωπος σκεπτόμενος, δύο βιβλία. Ένα είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Ο καθρέφτης και το μαχαίρι, εκδόσεις Ίκαρος, ο τελευταίος, το τελευταίο ελεύθερο πνεύμα μετά τον Νίκο Καζαντζάκη, ο τελευταίος σοφός που δεν, εντός εισαγωγικών του σοφός, που δεν σταυρώθηκε. Ποιος δεν σταυρώθηκε. Αν και έζησε με νέο Έλληνα. Για ποιον λες. Για τον Μάνο Χατζηδάκη. Τεράστιος, ανυπέρβλητος. Δεν σταυρώθηκε. Λοιπόν, δεν κυλιδώθηκε η μνήμη του ακόμα. Λοιπόν, σου συνιστώ να πάρεις αυτό, να βρεις το βιβλίο. Αυτό είναι φοβερό. Ο καθρέφτης και το μαχαίρι. Και το δεύτερο βιβλίο. Εκδόσεις Ίκαρος. Το δεύτερο. Το δεύτερο βιβλίο, στο θέμα της Κυριακής, είχε μια συνέντευξη ποταμού του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είχε πει στον Τσίπρα, αν δεν αλλάξεις τις ράγες, μην αναλάβεις αρχηγία, γιατί θα γελιοποιηθείς και θα γελιοποιήσεις και την αριστερά. Οι ράγες ήταν το ΔΝΤ και η ΟΚ, η Ευρώπη. Λοιπόν, δεν μ' άκουσε λέει. Και εγώ του πρότεινα να τους απορρίψει αυτούς. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κώστα. Είστε από τη φύση σας φεντεραλιστής. Πιστεύετε ότι ο φεντεραλισμός, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά, θα δώσει λύσεις στα οικονομικά μας προβλήματα. Θεωρείτε ας πούμε ότι ένα ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο συμμετέχουν 700 εκατομμύρια ασφαλιζόμενοι, όπως είναι όλοι θεωρητικά ασφαλιζόμενοι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι βιώσιμο εφόσον υπάρχει, ξέρω εγώ, φορολογική συνείδηση και υπάρχει και έλεγχος της οικονομίας. Ποια είναι η άποψή σας? Πρωτού σου πω
που προτούσα απαντήσω, θα σου συστήσω το τελευταίο βιβλίο του Μίκη Θεοδωράκη, εκδόση διάλογη στο Λυκαβιές, εκδόση Ιαννός. Αυτά τα δύο βιβλία θα ήθελα να συστήσω και κάνε μου ανάλυση του φιλοσοφικού όρου φεντεραλισμός. Ναι, ναι, γιατρέ, μας ακούνε τώρα στο ταξιζίδες που δεν ξέρουν τι είναι φεντεραλισμός. Για... Τι μας ακούνε τώρα, φεντεραλισμό τώρα. Φεντεραλισμός υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση. Φεντεραλισμός τι είναι, ρε, στον κόσμο να καταλάβει φεντεραλισμός. Φεντεραλισμός. Όμως πονδιοποίηση, αυτό είναι. Αυτό τα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και η ερώτηση ήταν... Δηλαδή πιστεύετε, ας πούμε, στο μοντέλο των ΗΠΑ της Ευρώπης, ότι θα δώσει λύση στα ασφαλιστικά συστήματα κτλ. Γενικότερα, ότι μπορεί, ας πούμε, αν ενοποιηθούν αυτά τα ταμεία κτλ. Ή τα ασφαλιστικά όλων των κρατών, θα μπορέσει να είναι βιώσιμο αυτό το σύστημα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να κάνουμε ένα κοινωνικό κράτος και να έχουμε βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτός είναι ο επιδιωκόμενος στόχος. Και μέσα από αυτό να κάνουμε κοινωνική πολιτική, ανακατανομή του πλούτου, όπως λέμε εμείς οι αριστεροί. Που είναι η ιδεολειψία μας. Ιδεακή. Αυτό είναι το Ιδεατόπουλο. Είδες, κοντά είμαστε. Ναι. Να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή κάποιες μορφές υπηρεσιών, τα εργαλεία που θα τις διεκπαιρεώνουν η τοπική αυτοδιοίκηση. Το Ιδεατό θα συναντήσει όχι σκοπέλους, βραχονισίδες. Μάλιστα. Να πω μια δυσάρεστη είδηση. Να ακούσουμε. Ναι. Είναι έτοιμος να αφήσει αυτή τη γη ο Στάθης Ψάλτης. Ποιος? Ο Στάθης Ψάλτης. Δυσάρεστη, ευχάριστη, όλοι έχουμε τον κύκλο μας. Ναι. Πόσο χρόνο είναι? 66. Κακή ζωή πρέπει να έχει κάνει ο Ψάλτης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, αν και φανερά κατεβεβλημένος, δίνει με θάρρος και παρήσια τη μάχη με τον καρκίνο. Στο πλευρό του βρίσκεται η γυναίκα του Χριστίνα, ο αδελφός του Γιάννης, Ρώτας και οι δικοί του άνθρωποι. Και παρησία, Νομίζω από τη δεκαετία του 80 είναι ο πιο αναγνωρίσιμος ως προσωπικότητα ο Στάθης Ψάλτης. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας του. Στην γιατί ουσία, ναι. Να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καρκίνος που έχει στον πνεύμονα, ο δημοφιλής το οποίο έχει κάνει μετάσταση και σε άλλα όργανα. Κάτι που κάνει την αντιμετώπιση του ακόμα δυσκολότερη. Η κατάστασή του δεν παίρνει κάποια χειρουργική επέμβαση, γιατί στον πνεύμονα έχουν σωθεί πολλοί άνθρωποι με επέμβαση, πάρα πολλοί, όταν το διαγνώσουν. Και οι γιατροί αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο με χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες. Εγώ τον είχα δει. Και κουρασμένος δεν κάνει την αισιοδοξία του. Το 2011, όταν είχε αντιμετωπίσει ξανά πρόβλημα με την υγεία του, είχε πάθει εγκεφαλικό το 2011. Ο Ψάλτης. Και με κάνει εντύπωση γιατί είναι πολύ αδύνατος. Δεν ξέρω. Οι χημειοθεραπείες απλά σου δίνουν μία μικρή παράταση ζωής. Δεν το ξέρεις. Μπορεί, έχω τύχει εγώ σε χημειοθεραπεία να μειώσουν τον όγκο, να τον κάνουν εγχειρήσιμο και να γλιτώσει όλος και να ζήσει άλλα 20 χρόνια. Δεν ξέρεις. Άξι, είναι και η γυναίκα μου ζήσει 20 χρόνια. Εγώ έχω φίλο μου, δεν λέω όνομα, είναι γνωστός και χορηγός μου και φίλος μου και έχω και καιρό να τον πάρω τηλέφωνο γιατί είμαι μέσα στη ζωή έτσι, πολύ έτσι στρεσαρισμένος, ο οποίος έκανε χημειοθεραπεία, καρκίνο δύσκολο, πριν 20 χρόνια. Εμένα... Στα 35 του και τώρα είναι 55. Και εμένα θα πάει άλλα 20, 30. Κωστή. Ναι, μην το λες αυτό γιατί είναι κάθε καρκίνος είναι μοναδικός για τον... Σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι ο καρκίνος. Συμφωνούμε. Ναι. Εμένα η γυναίκα μου έκανε το 92 καρκίνο του μαστού, ναι, και έζησε μέχρι το 2012 άλλα 20 χρόνια. Αλλά με χημειοθεραπείες. Έκανε χημειοθεραπείες. Εντάξει, σε κρατάνε. Και ακτινοβολίες. Και ακτινοβολίες. Και άμα πες σε καλούς γιατρούς και έχεις και καμιά καλή... Στο Θεαγένειο. Μια χαρά την περνάς, μια χαρά. Στο Θεαγένειο. Μια χαρά την περνάς. Λοιπόν, εγώ ξέρω ανθρώπους που είχαν καρκίνο και πεθάναν από γεράματα. 36 χρονών. Πάτσα μάξι να πούμε. 36 χρονών και πέθανε πάλι σχετικά νέα, 56. Είσαι από τους λίγους ανθρώπους που κάθισαν δεξιά στο πούλμαν. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις? Για τους χείρους και τις χείρες θες. Στο πούλμαν κάθεται η χείρα βιβλία που σου είπα. Με τους συγγενείς και πάει το φέρετρο μπροστά. Γιατρέ, ναι. Βασίλη, σημείωσες τα βιβλία που σου είπα. Θα τα ξαναγράψουμε, είπαμε, με το Μάνου Χατζηδάκη. Ο καθρέφτης και το μαχαίρι, εκδόσεις Ίκαρος. Και διάλογοι του Μάνου Χατζηδάκη και διάλογοι στο Λυκαβιές,
εκδοσιανός του Μίκη Θεοδωράκη. Πάρτα και θα με θυμηθείς. Ωραίος. Γεια σας κύριε. Στο καλό. Καλό βράδυ. Στο καλό. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Γεια σας ρε παιδιά. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Γεια χαρά. Εσείς τι κάνετε? Καλά, καλά. Πήραμε αφορμή το να εξή από την Καστοριά. Ναι. Θα οξύσουμε εγώ. Δεν ξέρω τι παίρνει το Βαλκάρι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω δύο πράγματα. Βασικά, αφού ο Μελισανίδης έχει ξαφνικό έρωτα με τον Μελισανίδη τώρα, πριν κάποιους μήνες που έφυγε ο ΠΑΟΚ από το κύπελο και ήταν υποτίθεται απέναντι, γιατί δεν πήρε την ομάδα κι αυτός να φύγει και συνέχισε το κύπελο? Πρώτη ερώτηση. Εκεί έσπισε το γυαλί, νομίζω. Ράγει το γυαλί εκεί πέρα. Εκεί γυράγει το γυαλί, όντως. Και καλά έκανε ο Μελισανίδης. Έδειξε την πραγματικότητα, τον κινησμό του. Αυτά που μας λέει με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι είναι άτοπα, ρε παιδί μου. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, επειδή ξαφνικά ο Ραούχο έβαλε δύο γκολ τυχερά, ας πούμε, η ΑΕΚ έγινε θεά ξαφνικά. Δεν υπάρχει σταθερότητα πλέον στην ομάδα. Γιατί η ΑΕΚ μου θυμίζει πλέον τον Ηρακλή. Τότε που ανέβηκε σαν νεοφώτιστος πάλι στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα είσαι άδικος. Μαζί ανέβηκαμε την ΑΕΚ. Τώρα είσαι άδικος. Πρώτα το Βασίλη, τον Ηρακλή. Αυτό που λέει να σε πει. Στο θυμίζει τον Ηρακλή Βασίλη ΑΕΚ. Σε ποιο τομέα? Σε ποιο τομέα, ρε φίλε? Σε αυτό το ότι ψηλώνει με την ομάδα ξαφνικά. Α, τη αλαζονία τη απότομη. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, η ΑΕΚ ακόμα ως οργανισμός δεν μπορεί να πιάσει τα γράμματα του παρελθόντος. Δεν είναι η ΑΕΚ δεκαετία του 90. Βέβαια. Είναι σαφές αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία έχει βιώσει εξευτελισμό. Μπορεί το κύπελο αυτό θεωρητικά να τη βοηθήσει. Δεν τη βοήθησε το κύπελο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, ενώ πήρε το κύπελο η ΑΕΚ πέρσι, αυτό δεν έδωσε. Ναι. Πώς το πω, μια προσδοκία στον κόσμο της. Λοιπόν, τίποτα το ιδιαίτερο. Συγκεκριμένος, μέχρι πριν λίγους μήνες, πάλι έβριζε το Μελισανίδη. Μελισανίδης έτσι, Μελισανίδης δεν έβαλε λεφτά και ξαφνικά τον κάναμε θεό, έτσι. Η ΑΕΚ πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα πλέον, 23? Μάλλον, κάπου τόσα. Από το 94? Λοιπόν. Πες το να λίγο να ηρεμήσει. Θα έρθει τώρα ο Βάζελς, θα του ρίξει τρία μπαλάκια. Κάνα το μάτς ανοιχτός σε κάθε αποτέλεσμα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο φορμαλισμένος σε σχέση με την ΑΕΚ. Πονάς Παόξι, στέλνει μήνυμα. Τρίμπαλο, πονάς, στέλνει μήνυμα ο Καστοριανός. Μπορεί και τέσσερα, δεν ξέρω. Θα φανεί. Ναι. Και μετά θα το βουλώσουμε, δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Πάλι θα βλέπετε όλοι Παόκ του χρόνου, έτσι. Europa League. Στο Europa League. Α, για την ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Και η ΑΕΚ. Ένα μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ είναι αν βγει στην Ευρώπη, αν θα μπορέσει να φτάσει ο Μίλος γύρω πάλι. Γιατί πέρσι δυσκολεύτηκε ποια πολύ. Ευρώπη, ρε, γιατρε, ποια Ευρώπη, δεν βγήκε, έχει πλέον τη βαθμολογία γιατί θα έχει καλές κληρώσεις. Και αρχίζει και λέει, ξέρω εγώ, κάτσε να μας περάσεις, αγόρι μου, πρώτα και μετά. Έτσι δεν είναι? Κάτσε. Ακόμα δεν μας πέρασες και βγάζεις γλώσσα. Έχω ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή συμμετοχή της ΑΕΚ πάντως. Ενώ σε ομίλους, Europa League ή Champions League. Το θυμούνται, νομίζεις? Εγώ έχω ξεχάσει κάτι δυναμό τυφλίδα, θυμάμαι κάτι περίεργα παιχνίδια. 11-12 σεζόν, κάπου εκεί ήταν. Άντε, καληνύχτα. Είστε καλά. Πάμε στον τελευταίο κύριο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Έλα, ο Χρήστος ο Γεωπόνος μου. Καλώς τώρα. Γεια σου, ρε Λαμιάρα. Για φούτμπολ θα μιλήσουμε ή για. Χθες μίλησε με τον Αλάντο για άλλα πράγματα. Δεν μιλάμε για σπάλα σήμερα. Αλλά θα πάμε αγροτικό Αστέρα Λαμία, έτσι. Το κανονίσουμε. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Ναι, ναι, θα πάμε μαζί. Η Μεγάλη Τετάρτη, λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι πλέον δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος. Με την έννοια του κυρίαρχου κράτους, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, έτσι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδειχναν οι δημοσκοπήσεις ότι θα ερχόταν στην κυβέρνηση, ναι, και θα διαθεχόταν το Σαμαρά, ναι, που ήμασταν σε ένα μνημόνιο, αν δεν κάνω λάθος. Στο δεύτερο. Μπράβο. Λοιπόν, πριν βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κοινωνική πολιτική, για να δημιουργήσει και να εφαρμόσει τις ιδέες του, έπρεπε πρώτα να έχει εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έπρεπε να βρει τους πόρους σε συνεργασίες με μεγάλα κράτη, έτσι ώστε να δημιουργήσει και να κάνει αυτά τα πράγματα που είχε στο πρόγραμμά του. Πράγμα που δεν έγινε, έτσι. Ακόμα και αν κάποιοι πιστεύουν ότι οι Ρώσοι που πήγε ο Λαφαζάνης εκεί, ότι θα μας δίνουν κάποιο άτοκο δάνειο ή οτιδήποτε άλλο με κάποιο αντάλλαγμα, θα είχαμε πόρτα. Αν δεν κάνω λάθος. Βασίλη, κάνω λάθος? Όχι. Εντάξει. Δεν είχαμε προσδοκίες από το συγκεκριμένο κράτος. Λοιπόν, ποτέ. Εγώ θέλω. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς και δεν μπορεί μέσα σε δύο λεπτά να τα αναλύσει. Αλλά για μένα το βασικότερο πράγμα
και το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα δύο μεγαλύτερα έγκληματα που γίνονται στην Ελλάδα είναι τα εξής. Πρώτον, το ότι οι νέοι άνθρωποι που είναι μέσα σε μια παραγωγική ηλικία φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι 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 μια παραγωγική ηλικία φεύγουν.